Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι έγινε? Έλα, έχουμε καρέκλες. Μόνο σου. Πώς μου? Γιατί έτσι? Γιατί είμαι έμπειρος και τα κάνω όλα μόνος μου. Σε βρίσκω λίγο ιδρωμένο. Είμαι ιδρωμένος, εφόσον ακούσαμε 8 λεπτά το τραγούδι. Βάλουμε αυτό το μικρόφωνο. Τι, δεν δουλεύει? Όχι. Πατάει εδώ, κάνει ράνι. Μας εκπομπή του έτο. Ο Κόλκας γύρισε από το ταξίδι. Πήγε στη Βουδαπέστη. Άλλη μια καρέκλα θέλουμε. Μπιλί! Κάτσε αυτό μια καρέκλα. Μίλα καλέ. Το προσούζεις. Καθόμαστε να γίνουμε. Ακούγαμε στα ραδιόφωνα. Είμαστε... Όχι, μαζί θα κάτσουμε. Πάμε το μικρόφωνο έξω στο στόμα μαζί. Έχει πολύ make-up το μικρόφωνο, παρατηρώ. Κάποιος το παίρνει στο ματάκι του, Ανδρέα μου. Ανδρέας Κοντόπουλος μαζί μας. Μεγάλο ηθοποιό, γιατί εδώ είμαστε μόνο μεγάλο μπασκετμπολίστης και μεγάλο δημοσιογράφη. Δεν υπάρχει κάτι μικρό, ρε παιδί μου. Τι, πώς από την πόλη μου? Σταύρο μου, καταρχάς το κίνητρό μου. Με καλέσανε σε μια ψωροπρεμιέρα, ας πούμε, εδώ πέρα, μια ταινία. Ναι. Πρωταγωνιστό, όπως είστε, ας πούμε. Έτσι, έχει και μούτρα τέτοια. ναι, έτσι. Ακριβώς έτσι, παρουσίαση. Η ταινία λέγεται Το Μαγικό Δέρμα. Το Μαγικό Δέρμα. Στα γαλλικά, Le Peau Sarsan. Πες τα γαλλικά καλύτερα, γιατί το κοινό μας είναι γαλλικά και πιάνω. Μόνο αυτές τις τρεις λέξεις ξέρω. Εντάξει, μην με ξεφτυλίσεις. Έκανα την προετοιμασία να πω αυτό. Ωραία προφορά. Le Peau Sarsan. Το Le Peau Sarsan, το γνωστό. Το μυθιστόρημα. Ναι, ναι. Το μυθιστόρημα. Με ερωτικά, ο άνθρωπος εδώ πέρα έχει διαβάσει τα άπαντα του Μπαλζάκ. Δεν ξέρουμε το μικρό του. Ο Μπαλζάκ είναι Μπαλζάκ, φίλε. Δεν υπάρχει μικρό στο Μπαλζάκ. Δεν βαφτίστηκε που τα πω. Ήταν άθεος. Να πούμε τα βασικά. Ένας άνθρωπος της καλοπέρασης. Της απόλαυσης, ήταν ο Μπαλζάκ, έγραψε ανάλογα βιβλία, γι' αυτό και εμείς ήρθαμε να κάνουμε τα οράματά του πραγματικότητα σήμερα, στο 2018. Έτσι. Ναι, σήμερα έχετε κόκκινο χαλί. Ήταν πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη. Ήταν, εντάξει, με κόκκινο χαλί τώρα, εντάξει, ψιλογκρί. Ψιλογκρί ήταν. Τα θέλουμε και όλα δικά μα. Δηλαδή ήταν κόκκινο κάποτε, αλλά είχε μαυρίσει έτσι, από την ξυπολισιά που πέρασε από πάνω του. Ας πούμε. Έτσι είναι η τέχνη, φίλε. Έτσι είναι. Τέχνη. Στην Ελλάδα που είσαι, τι να κάνει. Έτσι είναι η τέχνη. Δεν γίνεται τώρα. Δηλαδή. Αλλά το που θέλω να καταλήξω και να πω ότι το βασικό μου κίνητρο ήταν να έρθω να συναντήσω το φίλο μου, τον αγαπημένο, τον αδερφικό. Δεν το λέω προσχηματικά. Και όποιο θέλει το πιστεύει. Το φίλο μου, τον Σταύρο τον Κόλκα. Και το συνεργάτη του ή το βοηθό του. Αυτό που βρίζαμε όταν ήμασταν μικροί στο γήπεδο. Το Γιάννη το Γιαννούλη. Ναι, αυτό γιατί... που κάποτε κάρφωσε στα μούτρα του Σακίλ του Ονίλ. Μπείτε στο YouTube, ρε. Μπείτε στο YouTube και δείτε το. Υπάρχει. Υπάρχουν 19 χρυσά δευτερόλεπτα. Ακριβώς. Που ένας άνθρωπος που μοιάζει με εμάς καρφώνησε κάποιον που δεν μοιάζει με εμάς. Δεν μοιάζει με εμάς. Και τον τάμποσα κιόλα. Και τον τάμποσα, το κυριότερο είναι τάπα, ρε φίλε. Αυτό είναι, ρε φίλε. Στα ίσια. Εκεί ο Σακίλ. Στα ίσια, εκεί στα πατήσια. Ξέρεις τι σκεφτόταν ο Νίλ. Πω από τι φάει να έχει η μάνα μου, ήταν 40 πόντου διαφορά. Τι να μαγείρεψε η μάνα μου, το βάχ, πάπ μια τάπα. Μπαπ και καλημέρα σα. Ποιο είσαι εσύ, what's your name, θα είπε εσωτερικά. Του έκανε και τάκ μια φορά στο Instagram. Βγήκε ένα θέμα, οι 10 τάπε που έχει φάει ο Νίλ και γράφει από κάτω, ξεχάσατε μένα. I'm the 11th. I'm the 11th, ναι. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει. Με το θήτα, ρε, πες. Τσεβδέ. Ωραία, να κάνω εγώ μια εισαγωγή. Ναι. Ο Ανδρέας μας, αδερφός μου, από την Αθήνα μαζί, παοξάκι συνειδητοποιημένο. Ξεκάθαρα, δηλαδή πραγματικά αν ήταν όλοι παοξίδες από τον Ανδρέα θα είμαστε Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτό πιστεύω. Ναι, μη γελάς. Έτσι είναι. Εντάξει, είναι η διάψευση για το ότι είμαστε άνθρωποι χαμηλού βεληνικού, αυτό είναι ο μύθος, είναι που το συντηρεί η παρεκμασμένη άρχουσα τάξη της χώρας, συντηρεί ότι εμείς είμαστε κάφροι, εμείς είμαστε ο πολιτισμός. Δυτική Θεσσαλονίκη. Αυτό δεν ισχύει, ρε φίλε. Δεν έχει συναντήσει τις πιο ενδιαφέρουσες προσωπικότητες γύρω από τον ΠΑΟΚ. Εννοείται. Τι λέμε, ο ΠΑΟΚ είναι... μας έχει διαπαιδαγωγήσει. Αυτό. Πραγματικά, δεν το λέω κυριολεκτικά. Κυριολεκτικά. Πού μεγαλώσαμε, δηλαδή, στο 2 δίπλα. Εδώ φίλε έχουμε κρυγραφία, κατουράσε το δίπλα και ακούς τρομπόνι το πρωί. Ναι. Τέτοιο κατούριμα φίλε ούτε, δηλαδή η πίπα, πώς λέγεται η πίπα Μίτλετον. Εσύ με τις πίπες που έχεις μια φιλοσχέση. πίπα Μίτλετον. Γιατί είναι Warriors. Είναι Warriors.
Τώρα, παιδιά, που παίζω, εγώ ας πούμε, έχω το κουσούρι τους τελευταίους μήνες και παίζω πριν κοιμηθώ ένα NBA. Για να ξυπνήσω το πρωί, είτε με το χαρμόσυνο είτε με το δυσάρεστο νέο. Ναι, παίζεις στοίχημα εννοείς. Παίζω στοίχημα. Δεν έχεις πετύχει ποτέ τίποτα. Όχι, πετυχαίνω, φίλε. Υπάρχουν μέρες που ξυπνάω και βλέπω το λογαριασμό μου να έχει εξελιχθεί, ας πούμε. Ναι. Ευχαρίστως και αυτά γίνονται ένα ωραίο ξύπνημα, έτσι δεν είναι. Παίζω κορώνα. NBA παιχνίδι. Γιατί? Ποτέ δεν είναι. Ο Γιαννούλης τώρα είναι της Ευρωλίγκας. Δεν είμαι τζογαδόρος, δεν το έχω. Είναι ωραίο. Ο τζογός. Όχι, το live, το μπάσκετ είναι πολύ ωραίο πράγμα. Έτσι, μετά από 4 λεπτά καταλαβαίνω ποιος θα κερδίσει. Αυτό και δεν παίζει. Γιατί δεν παίζει. Ναι, γιατί δεν παίζει. Δεν παίζει. Μυρίζουμε τα νύχια μας. Ναι, τώρα 9 η ώρα θα παίξει ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό. Στα πρώτα 3 λεπτά θα σου πω τι έγινε. Α, ναι. Εντάξει, ας οπλίσουμε. Ας οπλίσουμε. Πού είναι το κινητό μου. Θα ποντάρω εγώ για σήμερα. Εγώ μια φορά που μιλάγαμε για στοίχημα. Δεν το έχω με το στοίχημα. Σε είπα εσένα, Σταύρε. Παίξε τρία παιχνίδια και για το παιδουλάκι. Για το παιδουλάκι, ναι, μου το έπεισε. Πας και το παίζεις γαμπρός σε άλλες 5 εκπομπές. Αλήθεια. Και το λες. Ναι. Παίξε το παιδουλάκι, άντρα, ό,τι είπα εγώ, πάει και το παίζει αυτός γαμπρός μετά. Εντάξει, τι είπα εγώ, ότι μελέτησα. Και όλοι πιάνουνε. Μελέτησα την καριέρα του παιδουλάκι. Εγώ βασικά το παιδουλάκι είναι για μένα μια νεκρή προσωπικότητα από τη μέρα που άλλαξε χέρι στις βολές. Το θυμάσαι αυτό. Δεν έπαιζα. Έπαιζες αυτό. Και έπαθα πριν την πρώτη μου χρονιά. Σοκαρίστηκα. Δηλαδή δεν γίνεται μία βολή με το δεξί και μετά το αριστερό. Ναι. Και έχει μέσω όρο 15 πόντους. Ναι. Πώς γίνεται αυτό. Για μένα λοιπόν ο Πεδουλάκης έχει τελειώσει σαν αθλητής. Δεν έχω ξανασχοληθεί ποτέ μαζί του. Πήρα μια χρήσιμη πληροφορία από σένα που λογικά καταλαβαίνει το άθλημα. Εντάξει. Πολύ. Και από εκεί και πέρα πάμε παρακάτω. Ανδρέα μου, ναι. Για πες μας για την ταινία τότε, το Le Vieux de Chili. Λοιπόν, το Le Poisson, το μαγικό δέρμα. Συμμετέχει σε αυτή. Ναι, συμμετέχει. Ποιο είναι το casting? Το casting είναι πολυπληθές και αστεράτο, θα έλεγε κανείς. Παίζει ο Γιάννης ο Μπέζος. Ναι. Ο Βουτσάς. Ο Κώστας. Ο Κώστας ο Βουτσάς. Αυτή είναι μικρή ρόλη, έτσι. Οι πρωταγωνιστές φυσικά είναι οι Αμερικανές. Οι Αμερικανοί το κάνουν αυτοί. Ο Χάρης ο Φραγκούλης είναι πρωταγωνιστής. Ναι. Χάρης ο Φραγκούλης. Και πολύ, έχει να περνάνε πολύ γνωστοί ηθοποιοί. Τι είναι Τραντινιά, σφήνες είναι συνεχώς. Έχει, είναι αυτό, κοίταξε, είναι αυτός είναι ένας αποτυχημένος συγγραφέας. Ναι. Όπως έλεγα την ιστορία πριν, ας πούμε, ένας αποτυχημένος συγγραφέας, ο οποίος βρίσκει έναν τύπο, ας πούμε, παλαιοπόλη που έχει κάτι μαγικά και κάτι αυτά και του λέει: έχω ένα μαγικό δέρμα. Ναι. Το οποίο ό,τι εύχεσαι θα στο κάνει πραγματικότητα, αλλά θα το χαϊδέψεις λίγο. Όπως πολύ, πολύ ευρηματικά. Το κατάλαβα, σαν τον Τζίνι. Έτσι. Σε αυτά τα παπατζηλίκια είναι καλός ο Γιάννης. Το χαϊδεύει λίγο, ας πούμε, και πραγματοποιείται η ευχή του. Αλλά ταυτόχρονα μικραίνει η ζωή του. Κατάλαβες τι γίνεται. Μεγάλη παγίδα, φίλε. Μεγάλη παγίδα, φίλε. Μέσα μεγάλη εγώ. Παγίδα. Μέσα είσαι εσύ. Ναι. Και λοιπόν από εκεί που αυτός είναι πουθενάς. Πενταετίες, δεκαετίες κόβει οι ημέρες, τι κόβει. Κάθε ευχή δηλαδή που κάνει. Δεν το έχω υπολογίσει. Δεν το έχει υπολογίσει. Κόβει, ρε παιδί μου, γενικώ. Τι κόβει. Μα το κόψιμο είναι το θέμα. Άμα έχει την ιδέα ότι κάποιο κόβει κάτι, α πούμε. Αρκεί. Έτσι δεν είναι. Δεν χρειάζεται. Ναι, δεν εμβαθύνει. Δεν θέλει να μάθει κιόλα. Α, δεν θέλω να μάθω. Δεν θέλει. Άμα σου κόβει, σου κόψε. Τελείωσε. Αφού θα χαθεί την μπάλα, χάθηκε. Ναι. Λοιπόν, και του κόβει, α πούμε. Από εκεί που είναι πουθενά αυτό ρακένδυτο με κάτι που καμισάκια και κάτι αυτά και κάτι ιδεούλε και κάτι οράματα, γίνεται ξαφνικά βίλα, πισίνε. Α, ζητάει στο έργο. Θέλω... Το τρίβει το δερματάκι. Το τρίβει, το πασπατεύει όλη την ώρα. Ζητάει. Άκουρε τι φοβερό πράγμα ο άντρα μα λέει. Τι ζητάει. Τι ζητάει η πρώην του που τον έχει χωρίσει να γυρίσει πίσω. Να τον παρακαλάει και να την παντρευτεί. Φοβερό, ε. Ναι, τι μάλλον. Δηλαδή, από όλες τις ευχές, ας πούμε, να φύγει. Τι είμαστε, να κάψει μία, δηλαδή να κάψει ένα κουινάκι τώρα με αυτό. Αυτό. Και να μην ξέρει πόσο είναι. Αυτό. Από τον Bubble Bubble. Πάρε 10 χρόνια γι' αυτό, για να έχει αυτή τη μαγιά. Έτσι. Δηλαδή, οι άντρες, ρε παιδιά, δεν είναι πιο συναισθηματικοί από τις γυναίκες. Εσύ είσαι. Σίγουρα. Εσύ είστε. Εσύ με ξέρει, από πόσε φορέ σε έχω οδηγήσει. Πιστεύω όμως, δεν θέλω να το αποκαλύψω εδώ πέρα δημοσίως, αλλά το πιστεύω ιδιωτικώς. Δηλαδή το έχω μιλήσει με τον εαυτό μου αυτό το θέμα, ότι είσαι πιο ευαίσθητος από όλους μας. Κάτσε, γιατί σηκώθηκε μια τρίγα. Όχι, αλήθεια, το πιστεύω. Εγώ έχω βγάλει, επειδή ήμουν ο πιο ευαίσθητος, έχω βγάλει πιο γρήγορα τις άμυνες. Έτσι είναι, έτσι πάνε αυτά, ρε φίλε. Ο κινησμός είναι η αντιστροφή του συναισθηματισμού, της ευαισθησίας. Να τα ακούτε αυτά μοσχάρια. Σιγά μην βρεθεί αθλητικό ραδιόφωνο να ακούτε αυτά τα πράγματα. Μοσχαλοκεφαλές. Συνέχισε, Ανδρέα μου. Ναι. Συνέχισε, Ανδρέα μου. Τα λες πάρα πολύ καλά, φίλε. Έτσι να πώς σου φάνηκε το χθεσινό κλαρίνο της ομάδας μας?
Το είχαμε παίξει στην Τριπλούν. Μάλιστα, θόρυβο, ρε. Επίση και δημοσιογράφο Χατζηνικολάου τη Θεσσαλονίκη. Ο φίλο ο Παπαθεοδόρου μου στέλνει μηνύματα τέτοια ώρα, το ξεφωνήσω στον αέρα. Ναι, πε, αδερφέ, τι έγινε. Δεν ξέρει ότι κάνει εκπομπή. Πε με το 2001 στη second. Δεν έχει. First five και τέτοια. Να του στείλουμε ένα βιντεάκι. Να του στείλουμε βιντεάκι. Ζήτω ένα βιντεάκι, πε, δεν κάνει. Είμαστε live στην εκπομπή με τον κολλητό σου και σε ξεφωνίζουμε. Βάλε, συντονίσουμε το Λίμπερο 107,4. Εχθές, παιδιά, εντάξει, εγώ το είχα παίξει εις τετραπλούν, θα έλεγα, το στοίχημα. Από εδώ και από εκεί και αυτά. Υπέρ του Πάουκ, φυσικά, ας πούμε. Μαλακία. Ναι. Θα μου πέσει τηλέφωνο. Ναι, ναι, το σκέφτηκα, η αλήθεια είναι, αλλά δεν είμαι από αυτούς που θέλουν. Παρότι είμαστε φίλοι και όλα αυτά, δεν θέλω να, ας πούμε, να σου στέλνω να μου λες και αυτά. Δηλαδή, λέγα στο γάμισε του. Γιατί εσύ δεν το πίστευες, αυτό το πίστευες. Τι να πιστεύω. Το διπλό. Μου είσαι δεν ήθελε να πάει εσύ στο Βουδαπέστη, ήθελε να πάει, Βόλτα ήθελε να πάει. Όλοι ξέρουν ότι δεν θέλει, θέλει το πρωτάθλημα ο δικός σου. Αυτό μόνο για το πρωτάθλημα ζει. Αυτό που με ενόχλησε σε μένα είναι ότι είναι σαφές πλέον, ότι διαλέγει ο ΠΑΟΚ διοργανώσεις. Και χωρίς να το λέει κανείς, μόνο και μόνο που επιλέγεις το rotation να γίνεται στην Ευρώπη, τελειώνει η ιστορία. Θα μου πεις, αυτή είναι η επιλογή. Και στο τέλος ξυρίζουν το γάμπρο. Δεν είναι κομψή, είναι άκομψη. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Αν σε χαλάει, όπως και να έχει, δικαιολογίες μπορείς να βρεις πολλές. Και να είναι ορθολογικές και να στέκουν, ρε παιδί μου. Το θέμα είναι ότι αυτό είναι με την μπάλα. Αυτό είναι με την μπάλα, ας πούμε, και που το πληρώνεται και πάρα πολλές δημοσιογράφοι. Εγώ, ρε μαλάκα, που είμαι φίλος σου και σε αγαπώ, sorry για το μαλάκα. Και σε ακούω στο ραδιόφωνο. Άμα έχει στραβώσει το μάτς, άμα έχει πάει στραβά το Σαββατοκύριακο, θα βγάλεις το τέτοιο σου άκρο σου. Ναι, ακούς τον άλλο που σου λέει, ας πούμε, την ορθή γνώμη, την ορθή, πώς το λένε, την κατάσταση. Και θα πεις, αντε, μου χαλάς τη διάθεση. Θες κάπου να ξεμπαζώσεις, πώς το λένε, καταλαβαίνεις. Οπότε την πληρώνει το όλο το σύστημα. Γιατί αυτή είναι η φύση του πράγματος, της μπάλας. Είναι η κατάρα που θεωρούν όλοι ότι το ξέρουν. Ναι. Εδώ λοιπόν επί της ουσίας ο ΠΑΟΚ διαλέγει. Αυτό που θα φανεί μελλοντικά είναι το αν αυτό αλλοιώνει το μέταλλο της ομάδας του. Γιατί όταν διαλέγεις, κάποια φορά θα σε διαλέξει και εκεί που δεν θέλεις. Καταλάβες, γιατί είναι ποδόσφαιρο. Δεν παίζω την Πέμπτη ποδόσφαιρο και την Κυριακή μπάντμικτον. Και την Πέμπτη παίζω ποδόσφαιρο και την Κυριακή παίζω ποδόσφαιρο. Τώρα σε ποια διοργάνωση παίζω είναι δευτερεύουν. Συγγνώμη, πότε τελειώνει η Ευρώπη? Αν έτσι όπως το πάμε, ναι. Σύντομα. Σε ένα άρα, μήνα. Ενώ το πρωτάθλημα πότε τελειώνει? Το Μάιο. Το Μάιο. Τι θα θυμούνται όλοι? Το πρωτάθλημα, ρε. Εσύ, εγώ δεν έχω μεγάλη. Ναι, αλλά ξέρεις τι ώρα είναι να περνάς και στην Ευρώπη να κάνεις, να ράνεις. Ναι. Πρέπει να παίζονται αγώνες. Παιδιά, ακούστε, εγώ χθες ήμουν έξαλλος με την ομάδα. Και επειδή ήμουν και μέσα στο αεροπλάνο, προσπαθούσα να είμαι διακριτικός και δεν είπα τίποτα. Εντάξει. Ήμουν έξαλλος γιατί. Γιατί ξέρω ότι ο ΠΑΟΚ έχει νούμερο ένα στόχο το πρωτάθλημα. Ξέρω πόσο σημαντικό είναι να έχεις πάρει ένα πρωτάθλημα μετά από 34 χρόνια και μετά από μια χρονιά που στο κλέψανε. Γιατί αυτό ξέρεις τι επιπεδοποίηση προκαλεί στην ομάδα. Μετά τα περσινά. Είναι, βάλε, προσθέτεις 34 χρόνια συν το περσινό. Και ξεκινάς και με μείον 2. Ξεκινάς, ναι, εγώ σου λέω τώρα στο μυαλό, ναι, όλα, στο μυαλό όλων. Από το Σαββίδι, τον Λουτσέσκου. Αυτό σκέφτομαι και εγώ. Ναι, σου λέω Σαββίδι, ωραία, ότι πάρτε μου, τελείωσε. Ξέρεις ότι το άθλημα, επειδή είναι δίκαιο άθλημα, εντάξει, στο τέλος από τις τυχερές μέρες, τις άτυχες μέρες και αυτά, το άθλημα από μόνο του θα σε τιμωρήσει αν δεν το αντιμετωπίσεις με σοβαρότητα. Εγώ αυτό φοβάμαι όταν διαλέγεις πράγματα. Για μένα λοιπόν δεν πρέπει να διαλέγεις. Από εκεί και πέρα, για να μην διαλέγεις, θα πρέπει να έχεις και ένα ρόστερ το οποίο όταν θα το κάνεις το rotation σου, δεν θα είναι, δεν θα εκθέτει την ομάδα. Άρα λοιπόν, εσείς που διοικείτε, φροντίστε την επόμενη φορά το ρόστερ που θα έχετε να μην εκθέτει την ομάδα στο rotation. Αυτό είναι το story όλο. Πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα, να κάνουμε και ένα τσιγάρο, γιατί βλέπω μία ανησυχία. Ναι. Και σε λίγο άγχος, είμαστε, άγχος. Είμαστε πάλι πίσω. Σε λίγο. Πάμε. Πιάσαμε εσείς για τα κορίτσια εδώ πέρα. Ο πρόεδρος έχει κάνει κάποιες επιλογές, οι οποίες θα πρέπει να στηριχτούν. Να ευχηθούμε με ένα πόνο. Γενναιόδοροι άνθρωποι. Ναι, γεγονός. Τις γυναίκες αγαπάμε, ως αδύνατο φίλο πάντα. Ναι. Έτσι, με αυτή την προϋπόθεση. Ναι. Και στηρίζουμε. Κάντε, παιδιά, κάντε δουλειές. Βγάζετε κανένα με το γάμο. Έτσι είναι αυτό, φίλε. Yeah. Αν και τα λεφτά είναι δυστυχία, φίλε. Απλά θέλω πίσω τα χρυσαφικά. Τα δώρα που έχω αγοράσει από τόσα μέρη του κόσμου. Ναι.
Ναι, έτσι είναι, φίλε. Έτσι είναι, έτσι είναι, φίλε. Εγώ για αυτόν τον λόγο δεν αγοράζω ποτέ σόρουχα. Γιατί δεν. Α, δεν αγοράζω σόρουχα. Ό,τι θες που θα τις πάρω, σόρουχα ποτέ. Γιατί λέω θα χωρίσουμε. Θα πάω τον φάει από πουθενά με τα δικά μου τα εσόρουχα. Ναι, αλλά το χρυσαφικό είναι χειρότερο, ρε φίλε. Γιατί πονάει οικονομικά. Ναι. Πονάει, ναι, δεν κάνω, όχι τέτοια. Και μένει το εσόρουχο, λιώνει κάποια στιγμή. Όπως και να έχει, λιώνει, θα πει αλλιώς. Γιατί και τα καινούργια τα εσόρουχα χώνονται κιόλα στις χαράδρες, ρε φίλε. Έχει υπάρχει μια φθορά. Υπάρχει μια τριβή. Ναι, μια αλφα τριβή. Victoria Secret δουλεύω, φίλε. Έχει κάτι πεντάδες με string. Πολύ δυνατές, να ξέρεις. Ναι. Και η τιμή είναι φυσιολογική. Δηλαδή η Victoria. Δουλεύει για λαϊκές κολοχαράδρες, δεν είναι κάτι. Μπορεί να ακούγεται πολύ ελιτίστικο, αλλά σέβεται την αξία της κολοχαράδρας. Δεν είναι δηλαδή. Της δίνει την υπόσταση που πρέπει. Δεν θα βάλει το πανί στην κολοχαράδρα, παραλαμβάνω, για να δώσει 500 ευρώ εσύ. Όχι, φίλε. Σου λέει, αδερφέ, πάρε το δαντελόνιο σου, ωραία, με το ποταπόποσο των 13 ευρώ. Έτσι. 50 ευρώ, πεντάδα σου λέει μετά. Άμα πάρει 5, ντρέπεσαι να πάρει ένα. Παίρνει 5. Ποιο έλεγε ο Καρβέλα, σε ποιο τραγούδι έλεγε. Τα εσόρουχα σου. Η νέα γενιά δεν ξέρει. Δύο εκατοστάρικα από την Καλυθέα. Ναι, η νέα γενιά όμως λέει με 2 εκατοστάρικα, καταλαβαίνει ευρώ. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι ήταν εκείνο το ήλιο. Τη βλάκα. Η Μινέρβα. Με την κλοέ τη σερβιέτα που αν συνδέσει 5 γίνεται σχεδία. Εντάξει. Δηλαδή είναι μια άλλη εποχή εκείνη, παιδιά, να εξηγήσουμε τι νέε γενιέ. Ότι είναι μια άλλη εποχή. Η σερβιέτα ήταν τότε πολύ μεγαλύτερη. Ναι. Χρειαζόταν ένα πολύ μεγαλύτερο εσόρουχο, αν ήσουν μια μέση Ελληνίδα. Δεν φούσκωνε απλά. Ήξερες δηλαδή. Σταμάτα, ναι, ήξερες δηλαδή ποια έχει περίοδο. Ήσουν εσύ εδώ. Αυτή ήταν στο Λευκό Πύργο. Το ήξερες. Ωραία, γιατί εμείς τα έχουμε προλάβει αυτά, παιδιά. Γιατί πρώτα ζούμε και μετά μιλάμε. Εντάξει. Δεν είναι τώρα αυτά τα της NASA, της Everyday. Με τα φτερά και τις λαβδόσεις για ευνόητους λόγους. Ωραία. Εκεί μπορεί να την πατήσεις, βέβαια, έτσι. Ναι, εκεί μπορεί να την πατήσεις. Να κάνεις τους ναι. Και να βρεθείς εξαπρόπτου. Ναι. Αν και είναι κακή επικοινωνιακά η κοπέλα, ναι, μπορείς να το πάθεις ναι. Πάρα πολύ εύκολα αυτό. Το κακή επικοινωνιακά ήταν πολύ σοφό ναι, αυτό ναι. Που είπες. Ναι. Είμαστε εδώ, λοιπόν. Ανδρέας Κοντόπουλος μαζί μας, μεγάλο ηθοποιός. Ήρθε για την πρεμιέρα σήμερα. Πες την ελληνική την έκδοση, μην ξεφτιλίσουμε με τα γαλλικά του. Μαγικό δέρμα. Με το μαγικό δέρμα, μια ταινία κανονικού μήκου. Ε. Ναι, ένα. Τι σου ήρθε τώρα στο μυαλό. Μια μισή προ δύο ρίτσε, δεν είναι και ο Μπεν Χουρ. Για να γίνει μέχρι να τελειοποιηθεί όλη η ταινία, πόσο καιρό χρειάζεται. Τα γυρίσματα. Κάνα δίμηνο. Δύο μήνες. Ναι. Και μετά η επεξεργασία, τα μοντάζ, η εικόνα κτλ. Κτλ. Ναι. Έχει δηλαδή έχει κανένα εξάμηνο στο νερό, ας πούμε. Α, όλο αυτό πάει τόσο. Ναι. Ξέρω ότι μελετάω στο μυαλό μου να κάνουμε αυτή την ταινία για τον ΠΑΟΚ, αλλά όχι ποδοσφαιρική ταινία. Εντάξει. Το συζητάμε κοινωνική. Ψιλοκομωδία βασικά θα βγει στο τέλος. Ναι, ναι. Εκτιμώ. Σίγουρα δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ναι. Δηλαδή σε κάποια φάση πηγαίνει στο μυαλό μου. Ότι θα βγει κάτι σε το Requiem for a Dream, αλλά στην κομική του έκδοση. Κοίτα, δεν θέλω να αναφερθώ σε περιστατικά που έχουμε ζήσει και οι δυο μας. Ναι. Πάντα μου έρχεται στο μυαλό ένα περιστατικό με ένα φίλο μας, δεν θα αναφέρω ονόματα. Όχι, δεν λέμε ονόματα, ναι. Έτσι. Είμαστε, πηγαίνουμε εκδρομή στην Arsenal. Ναι. Όντως, πηγαίνουμε στην Arsenal, ξεκινάμε από Νεάπολη Θεσσαλονίκη με το Πούλμαν. Με τεράστιο μπέλο. Με τεράστιο μπέλο, ο οποίος ξεκινάει να πει το πρόγραμμα της εκδρομής, κρατώντας ένα μπουκάλι. Όχι νερό, εμφιαλωμένο, όχι, όχι κάτι άλλο. Ας πούμε. Και ξεκινάει, λέει, τρεις φράσεις ο άνθρωπος, ας πούμε, σταματάει να ξεδιψάσει και μετά αποκοιμάται ημιλιπόθυμος στο διάδρομο του λεωφορείου. Αλλά η λεπτομέρεια ποια ήταν, ότι ο οδηγός του λεωφορείου, αυτός ο δύσμυρος άνθρωπος, ας πούμε, ο άτυχος άνθρωπος, είχε χάσει τον ανιψιό του από υπερβολική δόση. Ναι. Έτσι. Και του έτυχε του ανθρώπου να κάνει εκδρομή με την Νεάπολη. Ναι. Ας πούμε. Κακιά συγκυρία. Ναι. Πολύ κακιά συγκυρία. Ήταν σαν να βλέπει έναν άνθρωπο να κουβαλάει διαρκώς ένα φέρετρο πάνω στο σβέργο του. Καλά, και αυτό δεν ήξερε. Ναι, ναι. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, ναι. Εκπληκτικές στιγμές. Λοιπόν, σταματάμε, ήθελα να πω αυτό. Ας πούμε, σταματάμε σε ένα φαγάδικο στην Ιγουμενίτσα εκεί απ' έξω. Ας πούμε, και αυτά. Κοιμάται ο φίλος στο πίσω κάθισμα. Του λέω, ρε, εσύ φτάσαμε. Μήπως θα ήθελες να πάρεις ένα μπουκαλάκι νερό, ένα πακέτο τσιγάρα, κάτι. Πετάγεται σαν, ξέρεις, σαν
σαν να του είπε, ας πούμε, ότι ήρθε ο Ιωάννης της Αποκάλυψης, ας πούμε, εμφανίστηκε εδώ μπροστά μας. Πετάγεται. Ξαφνικά το μάτι του, ας πούμε, από την απόλυτη καταχνιά, βρίσκεται στην απόλυτη οξυντέρκεια. Και πηγαίνει ο άνθρωπος και κάνει κάτι ακροβατικά απίστευτα για να πάρει κάποιες κούτες τσιγάρα, να ανοίξει κάποια ταμεία κτλ. Μα φοβερή ευελιξία, έτσι. Καλά, αυτά είναι τα παιδιά. Και... Αλλά για να λέμε τα, εντάξει, τα παιδιά αυτά, χωρίς πλάκα τώρα, ας πούμε, ήταν σπαθιά. Ναι, ήταν σπαθιά. Δηλαδή, εγώ που έχω περάσει, ας πούμε, ως πιτσιρικάς εκδρομές με τον Πάου 13-14 χρονών, ας πούμε, και τα λοιπά. Και όλα αυτά τα παιδιά ήταν, φερόντουσαν, ας πούμε, πάντα. Δηλαδή, ήταν σπουδαία παιδιά. Μπορεί να ήταν κλεφτρόνια, μπορεί να ήταν το ένα το άλλο, ας πούμε, αλλά ήταν, ξέρεις, είχαν μια ηθική. Υπήρχε μια φιλοσοφία. Υπήρχε. Ψηρίζαμε την Εθνική Οδό γιατί ήταν πανάκριβα και μπαγιάτικα. Ναι, ο Πασιάκος. Ναι, δηλαδή. Άλλος ο Λεβέντης. Ο Λεβέντης ήταν πιο παλιά γενιά από εμάς. Το προλάβαμε λίγο. Ναι, εμείς τον προλάβαμε λίγο το Λεβέντη. Μετά είχαμε αυτόν τον Πασιάκο που λέει ο Ανδρέας. Που τι έκανε και τι πρωτοτυπία είχε. Έπαιρνε παραγγελίε, σου βγάζαν τη μερίδα και πήγαινε στο τέλο. Αυτό πολύ καλό. Εγώ ήταν δύο πιάτα μέχρι να φτάσω. Εμείς μπαίναμε εκεί, παραγγέλναμε. Για πείνα, το τρώγαμε και εκεί που τρώγαμε πιτό που δεν φτάναμε στα μία ποτέ, ρε. Βγάζαμε άλλα έξω και εκεί που τρώγαμε λέγαμε κρυμμιό πατώτες. Αλλά δεν και μου έλεγε από μέσα ένας τύπος ψιλοτρομοκρατημένος κατάπιε πρώτα αγόρι μου. Δύο ήταν ο Λεβέντης και το, πώς το λέμε, Πλάταμον Στοπ. Α, εκείνο ήταν στα τρίμπιλες, ναι. Πλαταμόν, stop. Έτσι, Πλαταμόν, stop. Και να ακούμε το ίδιο, είναι χάλι αυτό. Και τώρα με τον καινούριο δρόμο χαθήκαν και, και ο Λεβέντης και ο Πλάταμον. Ναι, δεν έχει. Τώρα έχει συγκεκριμένα και όταν κατεβαίνουμε κλείνουν όλα. Πάντως αξίζει. Τότε, ας πούμε, τα παιδιά αυτά δεν ήταν αλήτες. Δηλαδή ήταν αλήτες, αλήτες αυθεντικοί. Δεν ήταν κολόπεδα, πώς το λένε. Έτσι δεν είναι. Έχει σημασία, δηλαδή, γιατί σήμερα γίνεται εντάξει. Είναι άλλο το έργο. Άλλο το έργο. Είναι πιο άγρια εποχή τώρα πλέον. Είναι άγρια και είναι, ξέρεις, πατώντας επιπτωμάτων, ας πούμε. Ναι, φίλε, η κρίση αναδεικνύει χαρακτήρες. Εγώ πιστεύω πιο πολύ ήταν για τη φάση και για την πλάκα τα παλιότερα χρόνια. Δηλαδή πάμε να γίνει χουλιαμά. Ναι. Ισχύει. Έτσι. Τώρα, έτσι πέρασα από τη Λαμία σήμερα. Σταμάτησα στη Λαμία να πάω. Τι έπαθα. Ξεκινάω από το σπίτι μου με ένα αυτοκίνητο νοικιασμένο και δεν έχω βρει τη σύνδεση. Θέλω ένα USB για να συνδέσω τον υπολογιστή, ας πούμε, με το USB παίζει μουσική, ας πάω. Ναι. Λέω, θα κάνω μια παράκαμψη στη Λαμία. Πηγαίνω στη Λαμία, η τύπη, ρε παιδιά, εντάξει, τώρα, τι είναι αυτή, ας πούμε. Αρμέγανα, ας πούμε, κατσίκια. Εδώ έχουμε την πεντάδα, με τις χειρότερες πόλεις. Τι είναι αυτό το πράγμα. Χειρότερη ποια βγάλαμε, τη Θήβα. Όχι. Θήβα είναι χειρότερη. Θήβα είναι χειρότερη, νούμερο ένα. Τι έκανε στη Λαμία και δεν μπορούσε να το κάνει. Σταμάτησε, άρεσε να πάρω. Δεν δούλεψε τελικά αυτό ποτέ. Εντάξει, πρέπει να βάλει το USB τώρα μέσα στο ραδιόφωνο, τώρα να παίζει. Μα δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Ποιο USB. Τέλο πάντων, θυμήθηκα όμω όταν είχαμε πάει στο Final Four του Κυπέλου. Ναι, Λαμία. Στη Λαμία. Εκεί που βγάζει ο Γιάννη στον κόσμο που συλλαμβάνανε. Τι ωραία είχαμε πέρα. Εσύ δεν πήγε στο τμήμα. Εγώ πήγα στη δόση το δεκανήσου. Με το που τελείωνε ο αγώνας, κανονίζομαι να πάμε να φάμε. Εγώ ήμουν νηστικός. Για να ακούω, πήγαινε λίγο δωδεκανήσου. Πήγαινε εγώ. Ήθελε ο αστυνομικός να το συζητήσουμε. Ναι. Τι γίνεται, να τον πω για ποδόσφαιρο, να τον πω για όλα τα αθλήματα του ΠΑΟΚ. Και μετά από κανένα δύο. Πολύ σπαστικό αυτό. Μετά από κάθε μάτς, όχι μία-δύο φορές. Πήγαινε 8 φορές. Βάρδιες. Πώς το λένε, που πρέπει να πηγαίνεις. Παρόν. Να δίνω το παρόν. Γιατί? Γιατί μαζεύαν 2-3 παιδιά σε κάθε μάτς. Όλα τι κάθε συνέβαινε. Ναι. Και έπρεπε να τα βγάλουμε. Και ποιος θα πάει, πήγαινα εγώ. Ποιος θα πάει, ο Μπάνι να πάει, ο Κόρφας. Ναι, ναι. Μπράβο. Με κάναν έτσι. Μικρέ πήγαινε. Και ποιος με θύμισε προχθές κάτι, ο Παναγιωτάκης, ο Κιμπό, ναι. Τον είχαμε μαζέψει. Πού ρε? Μέσα σε κλούβα. Τον βάλαν έξω από το παλέ, παίζαμε ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και το θυμόταν ο Παναγιωτάκης. Ο ξάδερφός του είναι τώρα μαλλιάς και έχει πετάξει συμφώνια, ό,τι κινητά, κλειδιά. Και επειδή δεν είχε πει ποιο να φύγει ο Παναγιώτης, το βάλανε και αυτόν μέσα, σχέση να κλαίει. Μικρό ήταν τότε. Εντάξει, τι μικρό ήταν, πιο μεγάλο από μένα είναι. Σοβαρά μιλάει. Παναγιωτάκης.
Πιο μεγάλο από μένα. Σοβαρά, μιλάω. 45 χρονών είναι. Τέλος πάντων, τον βάζω μέσα στην κλούβα και μπαίνω μέσα στην κλούβα να δω ποιοι είναι και βλέπω τον Παναγιωτάκη να κλαίει. Πώς δεν τζαλάκωσα το αστυνομικό. Εντάξει, δεν μπορεί να δίνει τον Παναγιωτάκη, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Τι. Και λέω, καλά, λέω, είναι δυνατόν να πάρει τον Παναγιώτη και δεν τον ξέρετε, λέω τον Παναγιώτη και αυτά. Είναι όπως η Σκωτία με τον Πουμπούνοφ. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ναι, αλλά εδώ πρέπει να τον ξέρουν. Και έκλαιγε ο Παναγιωτάκης. Τους βγάζω έξω όλους, δεν πήγα με δω κανείς, τους έβγαλα όλους μέσα από την κλούβα. Και λέω, πεινάτε ρε. Παναγιωτάκης, ναι, ναι, πεινάμε, πεινάμε. Ο Παναγιωτάκης πεινάει και όταν δεν πεινάει. Ναι. Και δεν πεινάγαν όλοι. Μου λέει, δώσ' μας λεφτά, να πάμε μόνοι μας. Όχι, πάμε εδώ. Σιγά, μην γλίτανε. Εντάξει, λέω, πάρτε από ένα τάλιρο, 5.000 δραχμές τότε, πάρτε ένα γαλό, λέω, για την πάρτι μου. Ωραίες εποχές. Ωραίες εποχές. Αλλά εκεί στο Δωδεκανήσου, σου λέω, πήγαινα, πες, παίζαμε δύο φορές Ελλάδα στο Παλέντε Σπορ και δύο φορές Ευρωλίγκα. Άρα... Τέσσερις φορές το μήνα. Όχι, 8 φορές το μήνα. Όλα εντός τα παίζαμε. Όχι, ρε, και τα εκτός και τα εντός. Τέλος πάντων πήγαινα 8 φορές το μήνα. Όχι 8, 4. Το παρόν δεν είναι, δηλαδή κανονικά. Το παρόν κανονικά. Πρώτη φορά. Δεν με βγάλεις ποτέ να το δηλώσεις αυτό. Εσένα, όχι, δεν σε. Καλά, δεν. Πήγαινα και τους έβλεπα. Τους είχαν τώρα μέσα στο κρατήριο και σε ένα δωμάτιο. Δεν ξέρω, δεν ξέρω κιόλας. Δεν χρειάστηκε ποτέ να, να μπεις μέσα. Φτάσω μέχρι εκεί μέσα. Ναι. Και τους έβγαζα μετά από 2 ώρες. Έφυγα εγώ, για να μην με δουν κιόλας. Και μετά από 2 ώρες τους έβγαζε ο αστυνομικός. Ανέμελη εποχή, φίλε. Ανέμελη. Ο Σταύρος, παιδιά. Εντάξει, ο Σταύρος σε εκδρομές αυτές. Ο Σταύρος ερχόταν στην Αθήνα, ναι. Με μαλλιά μέχρι τον κόλο, ναι, εδώ. Και ξέρεις τι έλεγε, στο Χίλτον. Να σου κάνω ένα φοράκι, ρε, και παίξε καλά σήμερα. Α, έκανε τέτοια. Έτσι. Στραβοστόμικα. Όχι, στραβοστόμικα. Δηλαδή, παίζαμε 7 η ώρα, ερχόταν 4 η ώρα στο Χίλτον. Με μαλλί μέχρι κόλλο. Ναι, ήξερε αυτός. Α, τι έγινε. Δώσε μας τα φοράκια, τα κούτρα, τα ζεστήρια. Είχαμε παιδιά που δεν είχαν μία, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Εντάξει, αφού εμάς μας τα δίναμε και τα αφήναμε εκεί στο ξενοδοχείο. Ο Σταύρος είχε τη συμπεριφορά προέδρου 15 μελούς στις εκδρομές. Έτσι, ναι. Καθόταν στις μπροστινές θέσεις. Δεν το θυμάμαι. Έτσι. Και ήταν εύθυμος τύπος, ήταν εύθυμος, θετικός και αλήτης, αλλά και θετικός. Δηλαδή, δημιουργούσε την ασφάλεια ότι υπάρχει ένας τύπος που έχει σύνδεση με την πραγματικότητα, ας πούμε. Ότι και καταφερτζής, ήξερε τι να κάνει, δηλαδή, πού θα σταματήσουμε. Έλεγε χαβαλέδες, έλεγε πράγματα. Έχω αφιερώσει ολόκληρη εκδομή για τη μάνα ενός κολλητού από το μικρόφωνο. Ολόκληρη εκδομή. Μιλούσε και τη μάνα του. Ωστή, γιατί αυτό πάει να ακουστεί ως καλό. Πάει να ακουστεί ως καλό, αλλά κάτι... Δεν ήταν καλό, όχι. Α, ναι, όχι, δεν εντάξει, ήταν καλό. Γιατί σε δεύτερο χρόνο σκέφτηκαμε αυτό. Δεν ήταν καλό. Δηλαδή, καμιά φορά σκέφτομαι τι έλεγα και λέω, δεν μπορεί. Πώς αλλάζει το κανάλι του Προέδρου. Εγώ το έχουμε βάλει υποχρεωτικά να παίζει, ρε, το κανάλι του Προέδρου. Το έχετε κλειδώσει. Το έχουμε κλειδώσει, απλά... Τώρα ξεκινάει ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ρε. Όχι στο κανάλι του Προέδρου. Όχι, όχι. Ο οποίο κανάλι του Προέδρου πήρε τον Boca River, το τελικό του Λιμπερταδόρες. Ναι, ναι, και έφαγε το Μένιο. Τον έφαγε το Μένιο, επιτέλους. Τον οποίο σήμερα αποκαλύφθηκε πώς το λένε. Ο Μέανδρος Φουρθιώτης. Πώς? Μέανδρος. Μέανδρος. Μετά από δικαστική απόφαση, λύεται τη συνεργασία με τον Μέανδρο Φουρθιώτη. Τον εκτελέσανε, φιλέ. Τι γονίστε έχει αυτό το παιδί, έτσι να γίνει. Τι προπονητής. Για να τον ονομάσουν Μέανδρο. Τίποτα. Αφού δεν το λένε Μέανδρο Ραφαέλα, ξέρω αυτό που κάνουν οι κόμενε, βάζουν 2 ονόματα. Μόλι μαλάκο, όλα τα ονόματα και να βάλει, βλάχα είσαι. Μαρία Ραφαέλα, Ελένη, ξέρω εγώ. Άσε το διάλο, βλάχα. Είναι κάτι και κάτι περίεργα ονόματα που είναι, ξέρω, Μαρίλη, Τάρ. Ναι. Πού βγαίνει αυτό, μόνο ξύλο, φίλε. Μόνο ξύλο. Πού βγαίνει αυτό ακριβώς. Από πού είσαι, μωρή, τα σε πόλια. Και πώς είσαι, Μαρία Ραφαέλα, μωρή. Τι έχει εδώ, είναι η εκκλησία τη Ραφαέλα, η Αγία Ραφαέλα. Τι έχει στα σε πόλια. Το μόνο που έχουμε δει σε πόλια είναι άντρες χωρίς δόντια από τα χάπια. Κάτι άλλο δεν έχουμε βρει. Κάτι άλλο δεν έχουμε δει. Δηλαδή, τραγικό, ρε φίλε. Τραγικό. Τραγικό. Δηλαδή, είχα ένα στο στρατό από τα Σεπόλια. Δηλαδή, ξέρεις ότι ο άνθρωπος είναι φυλακή σε 5 χρόνια, σε 6, 7. Ήταν... Πάει, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, ξεκάθαρα. Όταν πήγα να βρω του Αντιτοκούμπου, μου λέει στα Σεπόλια. Ναι. Πού είναι αυτό. Λέει, μπες στο μετρό, θα σε αφήσουν και ρώτα.
την Αθήνα. Εγώ τώρα μπήκα σε μετρό, λέω πού ήταν σε πόλη, λες και είμαι σε στάση λεωφορείων. Πλάκα, πλάκα, πόσα χρόνια μείναμε Αθήνα, καμιά δεκάρα. Δεν πάτησα σε πόλια ποτέ στη ζωή μου για κανένα λόγο. Εγώ πήγα σε πόλια μόνο για να βρω τον Αντιτοκούμπο. Αυτό που είναι προς Πειραιά είναι. Ούτε όχι, ξέρω. Προς Μενίδη, Περιστέρη, κάπου εκεί. Από εκεί όχι, είναι. Όχι, όχι. Προς τα εκεί δεν είναι. Εσύ μένεις 40 χρόνια μένεις και δεν ξέρεις πού είναι. Ζωγράφου κάπου εκεί είναι. Ζωγράφου κάπου εκεί είναι. Όχι, δεν ζωγράφου, δεν ζωγράφου. Ναι, κάπου εκεί είναι. Σταμάτα, από εκεί μέναμε, αυτός μένει Παγκράτη. Δυτικά είναι, προς Δυτικά. Δεν είναι σε εμάς κοντά. Εγώ είμαι ένα χωρό. Σε πολλιά. Ναι, μπας κλασάρια. Ναι, είναι όχι β, β, γ, δέλτα, ε και σίγμα τα. Εγώ νομίζω κοντά ζωγράφου είναι. Ποιος ζωγράφου, εκεί σου λέω μέναμε ρε. Τα ξέρουμε. Ω, αρχίζει και τον καλά τώρα, μάγκες. Το βλέπεις αυτό. Αυτή τι είναι, φακλαρό μοντέλο. Πάχη είναι αυτή πάλι. Αυτή τι είναι, ο διαγωνισμός. Για παχουλές. Τι είναι αυτό. Έχουμε ελπίδα. Να κατέβω. Έχουμε ελπίδα, πίδα μας. Να κατέβω. Τι είναι αυτό. Να πούμε τους χορηγούς μας για να πάμε στο. Ναι, πες τους χορηγούς μας. Σπα Πριβέ. Να τον πάμε. Η Σπυροπούλου είναι αυτή. Ναι. Πώς έγινε η Σπυροπούλου, έτσι ήτανε. Έτσι γίνεται. Είναι σωστά. Δεν βλέπουμε άλλο κανάλι πριν του Προέδρου, απλά μια φωτογραφία είδαμε μπροστά μας. Σπα Πριβέ, Ιωάννη Κολέτη 24, μασάζ, χαμάμ, σάουνα, τζακούζι, όλα. 530, 580, παίρνετε τηλέφωνο και στο site spaprivé.gr. Μαλλιάς. Μαλλιάς, να μας φτιάξει τα μαλλιά. Αυτό, αυτό εδώ πέρα το εργαλείο, το κεφάλι μου. Ναι. Νικομιδίας 11. Δουλεύει και ποιητή. Τι θες τώρα να πω ότι άλλο. Και έγινε οικείο. Έχουν ανοίξει δουλειές. Και έγινε οικείο μαλλί. Και χρώμα μπαρ. Χρώμα μπαρ, φίλε. Χθες είχε Βασίλη Δήμα. Αύριο Κυριακή, μεθαύριο Κυριακή έχει καμπακάκι. Νωρίς, από τις 8 και μετά. Εκεί με τον Βαγγέλη και με τον Ζάχο να μας περιποιηθούν. Ο Βαγγελάκης δεν κατεβαίνει στο κέντρο, θα κυνηγηθεί. Πες, ο Βαγγέλης στο Σενόρ δεν πάει, δεν ψάχνουμε να τον βρούμε. Θα κυνηγηθεί. Ραντεβού κλείνει μόνο στο χρώμα. Ναι, θα κυνηγηθεί που έχει αμελήσει το κέντρο. Ναι. Ναι. Μετά που θα με πας. Εγώ μετά που θα σε πάω. Πουθενά. Χωρίς ύπνο είμαστε δύο μέρες, δε Γιάννη, εμένα βρήκες. Στη Βουδαπέστη πήγες και πέρα πήγες, έγραφες και πίνεις για ύπνο. Εννοείται. Τι με κάνεις τα μάτια έτσι. Ένα μπαράκι. Πάρτα. Ένα μπαράκι. Πάμε διάλειμμα. Πέντε όρφους μπαράκι. Όχι, ποιος θέλει μηνύματα. Περιστέρη κοντά στα Κτέλ Κηφισού. Περιστέρη. Κολονό. Μη χάσεις. Εσύ μη χάσεις καμιά οξία. Ποια είναι. Ισπιή. Δεν ξέρω. Ισπιή. Και ο πρώην θείος μου έστειλε μήνυμα. Ο πρώην θείος, πώς γίνεται αυτό. Ο πρώην θείος μου έστειλε. Είναι θείος όσο έλεγε στα κάλαντα και λοιπόν, μετά. Λοιπόν, θέλετε έναν μικροδιαιτητή. Όχι, ρε Γιώργη, μεγαλοδιαιτητή θέλουμε. Πρώην θείος σου. Πρώην θείος μου. Πώς το κάνεις αυτό. Έλα, ρε Γιάννουλη, είσαι. Πάμε διάλειμμα. Έχει ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός το 19-16 είναι. Καλό παιχνίδι φαίνεται. Α, ωραία κάμερα αυτή, ρε φίλε. Την είχα στο NBA Jam, όχι στο Jam το άλλο. 7 βήματα για τον Παπαγιάννη. Ο Παπαγιάννης δε φίλε. Είσαι 2,17 ρε φίλε. Είσαι 140 κιλά δυνατός. Μης. Και δεν πας στο καλάθι. Και είσαι στο NBA και σε διώχνουν. Πώς γίνεται αυτό. Δεν γίνεται φίλε. Δεν δουλεύει αυτός. Δουλεύει πάρα πολλά, δουλεύει λάθος. Το να δουλεύεις, ψυχή είναι σε αυτές τις περιπτώσεις. Όχι, και ψυχή έχει και παλικάρι είναι και δεν μασάει και πιάνεται και κάνει. Απλώς κάνει λάθος προπόνηση. Αντί να τελειοποιήσει δύο πράγματα. Να τώρα κοίτα, βγήκε να παίξει άμυνα στα 7 μέτρα. Και είναι όλοι, όλο κενό, όλο άδεια η ρακέτα. Τώρα σου ήταν τρίποντα. Άμα πήγαινε η μπάλα μέσα, του καρφώνανε. Προσπαθεί να τα κάνει όλα. Δεν γίνονται όλα, ρε φίλε. Μην ήταν όλα, θα είσαι ο Καρύμ. Δεν είναι ο Καρύμ. Δεν είναι. Ο Ολυμπιακός είναι πιο τσακαλίσκιος φέτος, να ξέρεις. Ναι, στο είπα, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε πιο έτοιμος, ξεκίνησε τη χρονιά. Ο Παναθηναϊκός λαό-λαό το πάει για να είναι έτοιμος στο τέλος, εκεί Μάιο, εκεί που είναι όλη η τελική. Γιατί κουτσά στραβά θα φτάσει στους όλους τους τελικούς, κάπου εκεί πέρα δηλαδή. Άμα δεν θέλει να μπει. Και έχει τον Λάκφορντ τώρα. Και τον βάζει και τον βγάζει. Μπες, βγες, μπες, βγες. Δεν γίνονται αυτό ο παίκτη. Ποιο είναι αυτό ο Πάουκ, αυτό. Είναι Πάουκ αυτό. Ο Λάκφορντ. Ναι. Έχει τον αδερφό του τον Πάουκ. Ο αδερφό του ήταν. Ναι.
Σοφαρά μιλάω. Ο ένας παίρνει 2 εκατομμύρια και ο άλλος παίρνει 30.000 δολάρια. 21-21. Ωραίο μπάσκετ βλέπουμε. Ναι. Ανδρέα, για κάνε λίγο ρε φίλε μια αναδρομή. Δηλαδή τώρα επέλεξες το, έχει και τόσο εμπορικό κομμάτι. Ναι. Και θέατρο, ναι. Ναι. Συνειδητά. Κοίτα, εμένα δεν μου αρέσει η λεζάντα. Ναι. Αλήθεια λέω. Δεν μου αρέσει. Δηλαδή, ας πούμε, το ότι να βγαίνω το πρωί αγουροξυπνημένος και να με σταματάνε παιδάκια και να μου λένε «Α, εσύ είσαι ο τάδε» και τα λοιπά, ας πούμε, με ξενερώνει. Ναι. Εμείς ψοφάμε το Σταύρο γι' αυτό. Ψοφάμε. Αλήθεια. Εγώ ναι, ψοφάω να με χαιρετάνε στον δρόμο. Ναι, δεν μπορεί. Ρε. Όντως. Βέβαια. Ναι. Εγώ ξενερώνω, φίλε. Δεν μ' αρέσει. Εντάξει. Δηλαδή να, αρέσει, ναι. Να μου πει ταμεία σούπερ μάρκετ, είσαι ο τάδε και αυτά. Δηλαδή, σε είδα εκεί. Ναι, κάνω συζήτηση εγώ. Πάω στη Λαμία τώρα να πάρω ένα ψωροκαφέ, ας πούμε. Σταματάω να πάρω ένα USB στο άγχος, την πίεση και αυτά και με αρχίζουν, ας πούμε. Φλαράκι, εσύ ήσουν εκεί και έτσι. Βαριέμαι. Δεν το λέω σνομπίστικα. Ναι. Εννοείται πως υπάρχει κάτι που λες, α, ωραία, ξέρεις, μ' αναγνωρί. Προφανώς δεν το λέω έτσι. Αλλά δεν είμαι αυτός ο τύπος. Αλήθεια δεν είμαι αυτός ο τύπος. Οπότε ξέρεις, κάπως επέλεξα αυτό που μου αρέσει. Να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Ναι, ναι, να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Και να είσαι πιο γεμάτος. Ναι, ναι, ακριβώς. Δεν σε πιάνει μια, σε μια φάση να θα παίξεις μια Αμερικανιά, ρε φίλε, κάτι. Καλά, εντάξει, εννοείται ρε, εσύ. Μια τρασιά, μια τραντινιά. Μια... Εννοείται. Ε? Εννοεί. Αλλά κοίταξε ποιο είναι, η διαφορά ποια είναι. Ότι ο Αμερικάνος θα κάνει την ταινία τη mainstream, την εμπορική, ναι. Και θα την κάνει με τέχνη. Ναι. Θα την κάνει επειδή την γουστάρει να την κάνει έτσι. Ο ναι. Έλληνας, το πρόβλημα του ποιο είναι. Ότι θα πάει να το κάνει, ας πούμε, ότι ξέρω εγώ και ναι. Θα κοροϊδέψω το κοινό. Ναι. Θα πάρω 5 ονόματα, θα βάλω 3 ψευτοψωροφράγκα, ας πούμε, να ναι, φαίνονται ναι. Ότι υπάρχουν, αλλά δεν θα υπάρχουν στα αλήθεια, ναι. Και θα κοροϊδέψει. Αυτή είναι η διαφορά. Τον παραγωγό. Νομίζουν ότι είναι μάγκες οι Έλληνες, ας πούμε. Είναι φοβερό ρε εσύ αυτό πράγμα. Ας σου πω, για Αμερική αυτό που Hollywood... Τι, εγώ για μένα λες. Ναι. Τι να πάει στο Hollywood. Εμείς είμαστε κοπρόσκυλα. Τι σημασία έχει αυτό, ρε. Τι σημασία έχει που είσαι κοπρόσκυλο. Έχει σημασία. Πρέπει να έχεις το ζήλο. Αυτοί που πάνε εκεί πέρα που έχουν πάει και έχουν πάει αρκετοί, έτσι δεν είναι. Παίρνουν τον μπουλό. Δεν πειράζει, αλλά εντάξει. Όχι, λέει το παραμύθι εκεί πέρα ότι δουλεύουν σερβιτόροι και αυτό. Τι κάνουν αυτοί οι γη. Τίποτα. Δουλεύω. Ένας που ξέρω που είναι τώρα, που παίζει και στις σειρές το παιδί, ας πούμε, το όνομά του, που είναι μια χαρά, καλό παιδί και αυτά, και είναι εκεί. Του λέω, τι κάνεις εσύ εκεί, μου λέει. Πάω σε οντισιόν αυτό για κάτι σειρές και αυτά. Έχω παίξει κανένα δύο σειρές καλές, κάτι ρολάκια, ας πούμε. Και κάνω μαθήματα, λέει, γιόγκας και τον πορτιέρι την ίδια ώρα, ας πούμε, εγώ στο μεροκάματό μου. Ναι. Αυτή είναι η ιστορία. Όσοι και αν έχουν πάει. Δεν έχει πετύχει κάποιο κάτι. Πού να πετύχει. Εν τω μεταξύ, αυτοί πάνε και τι κάνουν, ας πούμε. Πάνε για το. Πώς το λένε, για τη μεγάλη για να κάνουν τη μεγάλη φάση. Δηλαδή, δεν πάνε ότι εγώ είμαι Έλληνας και ήρθα εδώ και θα παίξω τον ξένο. Δεν πάνε δηλαδή σε casting, ας πούμε, για να παίξουν τον ξένο. Πάνε σε casting για να παίξουν τον Αμερικάνο. Τον πρωταγωνιστή. Τον πρωταγωνιστή. Το οποίο δεν γίνεται. Δηλαδή, πόσο όσο και να κάτσει εκεί, το ξέρεις και εσύ που είσαι στο εξωτερικό, άμα δεν έχει ζήσει σε μια χώρα, ας πούμε, να είναι ρε παιδί μου, πώς το λένε, η έκφραση να είναι μέσα σου. Ακριβώς. Δεν είναι να τη μάθει και να τη μιμηθεί, να είναι μέσα σου. Ας πούμε, σου βγαίνει πηγαία. Αν δεν σου βγαίνει αυτό πηγαία, δεν είναι. Δεν γίνεται δουλειά. Άρα αυτοί που πάνε όλοι εκεί πέρα. Όχι όλοι, ας πούμε, πάνε για, με αυτόν τον σκοπό, να γίνουν ναι. Πρωταγωνιστές. Ναι. Να πάνε να το παίξουν το Rocky 6 ή να είναι δίπλα στο Σιλβέρ Σταλόνι. Ακριβώς. Δεν πάνε να το παίξουν οι έξυπνοι να μπουν, ξέρω, να το παίξουν γκρίκλεις λίγο εκεί πέρα, λίγο έτσι. Ναι, σου λέει πάνε για το κάτι παραπάνω, ας πούμε. Και πάνε και παίζουν κάτι μικρού μήκους φοιτητικές, κάτι αυτά, ξέρω εγώ, από εδώ, από εκεί και γυρνάνε πίσω. Και τετατοπέμπτος λόγος να παίξει ταινία μέση που λέει. Βέβαια, μετράει, ναι, έχει νούμερα, δεν είναι... Η αγορά είναι τεράστια αγορά. Δηλαδή μπορεί να βγάλει λεφτά παίζοντα δεύτερο-τρίτου ρόλου, α πούμε. Εμεί όμω εδώ πέρα αρχηγοί. Εμεί αρχηγοί. Πενταδάτη κατευθείαν. Εγώ φίλε, είμαι γερμανό πρωταγωνιστή. Τελείωσε. Κουβέντα στο Αστόρια τώρα στη Νέα Υόρκη. Οι Έλληνε το οποίο πήγαν εκεί πέρα. Καλά, ρε. Πήρε ο Ντάστιν Χόφμαν αυτό το ρόλο τώρα. Είναι δυνατόν. Δηλαδή τώρα. Εσύ με αυτό το Ρόμπερτ Ντενίρο. Σου πάει, έχει γίνει να πούμε. Εμεί το παίζουμε καλύτερα. Είναι αυτό το Έλληνα, ρε παιδιά, ας πούμε, φοβερό έτσι. Ναι, σου δόθηκε ευκαιρία να πας, δηλαδή το σκέφτηκες ποτέ. Όχι, όχι, όχι. Κοίτα, να σου πω, είχα πάει κάποτε, με είχαν καλέσει. Κοίτα, εγώ καταρχάς δηλώνω κοπροσκυλαράς.
Η αλήθεια έχει είναι. Σχέση γι' αυτό. Εννοώ κοροσκυλαρά. Εντάξει, το λέω και με καριέρα για να δουλεύω πολύ σε αυτό που κάνω, το πιστεύω, το δουλεύω πολύ. Εντάξει, okay, αλλά δεν είμαι ο τύπος που θα τα δώσει όλα. Δηλαδή δεν έχω φιλοδοξία, ρε παιδί μου, πώς το λένε, για να γίνω. Ξέρεις, να αρπάξω πάντα, γίνω σπουδαίος, ας πούμε. Δεν με πειράζει, είμαι αυτό που είμαι. Ότι που είχες πάει, είχαν καλέσει. Α, είχα πάει. Πού σε καλέσαν? Ήμουν 20 χρονών. Είχα τελειώσει μόλις σχολή, είχα κάνει μια ταινία. Και τα λοιπά. Τέλος πάντων, φωνάζουν από ένα κάστινγκ για μια ταινία, το Μαντολίωνο του Λοχαγού Κορέλη. Το θυμάστε? Ναι, βέβαια. Λοιπόν, Νίκολας Κέιτς. Και με φωνάζουν για κάστινγκ κλειστό, πολύ αυστηρό, λίγα άτομα κτλ. Ήταν όλοι οι πρωταγωνιστές ηθοποιοί που πήγαιναν σε αυτό το casting. Ας πούμε, τους έβλεπε αυτή η casting director και πήγαιναν σε ένα ξενοδοχείο στη Μεγάλη Βρετανία, σε σουίτα. Ναι. Σκάω, περιμένω εκεί πέρα, ας πούμε, στο φουαγέ της σουίτας. Ναι, αυτό, ναι. Με άλλους τους πρωταγωνιστές ηθοποιούς που έλεγε κτλ. Μπαίνω μέσα, εμφανίζεται μια τύπησα η οποία είναι μια θρυλική casting director, η οποία είναι μακαρίτσα τώρα, ας πούμε. Μια χοντρή με κάτι σαγόνια, Αγγλίδα. Κλασική Αγγλίδα φάτσα, χοντρή, χαλιά. Μου λέει, γεια σου, πολύ αυστηρή, έρχεται αυτό, μου λέει, γεια σου. Θέλω, μου λέει, πάρε αυτό το κείμενο, μου έδωσε ένα κείμενο, ας πούμε, ερωτική εξομολόγηση, στη οποία ήταν στην Πενέλοπε Γκρούζ. Εγώ θα έκανα, ας πούμε, τον κόμενο της Πενέλοπε Γκρούζ. Έτσι. Άχαστο αυτό τελείως. Εγώ χωρίς κείμενο το κάνω. Αλλά μου λέει χοντρή, μου λέει θέλω να πεις αυτά τα λόγια σε μένα και να τα πιστεύεις. Και κάθεται με παγωμένο ύφος Αγγλίδας, που σαν να έχει φάει, ας πούμε, 15 μερίδες fish and chips, τέτοια φάτσα, αγώνευτες, τέτοια φυσιονομία τώρα. Έτσι και να ρεύεται κρυφά εσωτερικά, να έχεις και αυτή την υπόνοια, ότι ρεύεται εις βάρος σου. Δεν μιλάμε για κλανιές, δεν μιλάμε για ρεύσιμο, θα μπορούσε να έρθει αυτό. Και μου λέει πες το. Τι να πω, ρε παιδιά. Δηλαδή γελούσα εσωτερικά να βρει κάπως να μην γελάσω. Δηλαδή δεν μπορούσε φιλοδοξία. Δεν το έκανα. Το έκανα, αλλά το έκανα γελιοδός. Λέω γεια σας παιδιά, ευχαριστώ πολύ, χάρηκα. Κατέβηκα κάτω. Είναι δύσκολη δουλειά του, δεν είναι εύκολο. Αυτό που βλέπουμε στην τηλεόραση. Πού να κάνεις ερωτική. Κοίτα. Πρέπει να έχεις πολύ φιλοδοξία. Δηλαδή πρέπει να καίγεται ο κόλος. Για να πας, ας πούμε, να πεις ότι εδώ. Πόσο ξέρος να είσαι, ρε παιδί μου. Μπορείς. Κοίτα, άμα το δεις, αυτό που λέει ότι δεν τρέξει φιλοδοξία είναι κλειδί. Ναι, είναι κλειδί. Δηλαδή, έχεις να επιλέξεις ανάμεσα στο να μην υπολογίσεις τίποτα που αφορά την προσωπική σου ψυχική υγεία. Ωραία. Ναι, αυτή είναι η κατάσταση. Δε. Να μην υπολογίσεις τίποτα για να γίνεις top, σύμφωνα με το top το οποίο ορίζουν άλλοι, όχι τα δικά σου στάνταρ. Εντάξει. Και έχεις την επιλογή ότι είμαι καλό σε ένα συγκεκριμένο στάτους το οποίο μου αρέσει και μου γεμίζει ψυχικά το είναι μου και θα κινηθώ εκεί. Απλό, σε όλες τις δουλειές το ίδιο πράγμα είναι. Την ταινία την είδες, έτσι δεν είναι? Του Λοχαγού Κορέλη. Αυτός που έκανε. Δεν θυμάμαι καν. Δεν θυμάσαι καν. Δεν θυμάμαι καν τώρα. Συμφωνώ, συζητούσαμε ένα φίλο προχτές. Να σου πω, όντω πρέπει να δούμε ποιο είναι η ερωτική εξομολόγηση. Να δούμε ποιο είναι ο ήρωας που έκανε πέσιμο στη χοντρή. Για να δούμε τον κοντρόνι. Μόνο και μόνο για αυτό. Γι' αυτό. Θα πάμε τη δούμε. Μαζευτούμε σε μένα. Να πούμε στο IMDB και μετά θα το στείλουμε στο, θα το στείλουμε στο προσωπικό του γραφές που ξεκανά Instagram. Ήρωα και από το καφέ του Κολοκοτρώνη σε αυτήν θα έκανες εξομολόγηση. Θα του στέλναμε 30 φωτογραφίες. Τι ζούμε, ρε φίλε. Κάθε δουλειά, φίλε, έχει δυσκολίες. Γιαννούλης, έκανες ό,τι και εξομολόγηση για να παίξει μπάσκετ, αγόρι μου. Πουθενά. Είχες καμιά γυναίκα πρόεδρο και στο Κίεβο τι είχατε, άντρα? Το βλέπω λίγο στοχαστικό. Στοχαστικό, κάτι σκέφτηκε τώρα. Όχι, πάντα. Είχες μάνατζερ γυναίκα από ό,τι θυμάμαι. Είχα μάνατζερ τη θρελική, τη Μοίρα Πόλιο. Θεός χωρέστη και αυτή. Ναι, Θεός χωρέστη όταν ήταν ζωή πριν τη. Θεός χωρέστη τι. Ήταν Μοίρα Πόλιο, Βροϊταλή. Ιταλίδα, είναι Ιταλό, Σλοβεν, κάτι τέτοιο. Α, και ψηλή δηλαδή. Όχι, κοντούλα ήταν, ήταν μοντέλο 30 χρόνια πριν τη γνωρίσω εγώ. Εγώ τη γνώρισα γύρω στα 60 ήταν αυτή. Μου λέει, Γιάννης, 30 years before me, I was a model. Model, ωραία, που στο τηλέφωνο, τηλέφωνο. Τέλος πάντων, παίζουμε ένα Final Four στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη και έρχεται. Γιατί έπρεπε να ανανεώσω το συμβόλαιο και ήρθε γιατί η μαρμίτα. Δεν την είχα δει ποτέ έτσι live. Και, εντάξει, να φαντάσω αυτό τώρα, είναι το 2003, 2004, κάπου εκεί ήταν, 5, κάπου εκεί. Δεν υπήρχαν τόσο πολύ τα ίντερνετ και αυτά. Και έρχεται και πράγματι, παιδιά, ήταν ωραία.
60 ήταν. Έδωσε. Ήταν ωραίο. Όχι, δεν έδωσα. Δεν έδωσα. Γιατί θυμήθηκα ότι έχει μια κόρη. Που έδωσε την κόρη. Η οποία έχει παντρευτεί έναν μπασκεμπολίστα, η οποία ήταν και αυτή κούκλα. Και έδωσε την κόρη. Τίποτα. Τι να δώσω. Πήραμε τα λεφτά, τα ρώσικα, τα δολάρια, τα ρώσικα. Ρε Παπακαλιάτη, και... έδωσε την κόρη και έδωσε τη μάνα. Όχι. Παπακαλιάτη, δεν έδωσα τίποτα. Τον παρκέ. Δεν έδωσα τίποτα. Δεν έδωσα. Δεν έδωσες. Ήμουνα και ελεύθερος. Δεν έδωσες, ε. Δεν έδωσα, σου λέω. Δεν ντρέπομαι να του πω. Τώρα με κοίταξε. Τώρα με κοίταξε τα μάτια του. Μέχρι το ακριβό ήταν. Κοίταξε την άλλη. Πέθανε τύπη. Και τι έγινε. Τι πέθανε. Δεν σου πάνε να το κάνει με τα θάνατο. Τι. Αντώμαζε. Να το που κάνει παρέα. Ο κολλητό ο Σπανούλη. Σπανούλη. Να σου πω τόσα εκατομμύρια βγάζει. Λίγε τρίγε που βάλει το κεφάλι του. Που φοράει καπέλο. Τέτοιο baseball. Ναι, τι να κάνει, άμα δεν έχει μαλλιά, έχει καπέλο. Τι βρυσίδι είχε φάει αυτό για να κόπει, ρε παιδιά. Τι βρυσίδι, εντάξει. Τη ζήτησε συγγνώμη όμω τότε. Το μετάνιωσε, λέει, το μόνο που μετανιώνω, λέει, είναι αυτό. Πάρ' το. Δεν χάνεται αυτό, ρε φίλε, από το ένα μέτρο. Το χάσε, ρε τελεμέ. Τελεμέ. Αν πα στον Αμερικάνο να του πει, you are τελεμέ. Σήμερα έτσι 20-10 θα ήμουν. 20-10 πόντους, 10 rebound για πλάκα. Για πλάκα. Με αυτούς τους τελεμέδες. 27-27 έχει γίνει το παιχνίδι. Εντάξει, έχει πόντους που δεν παίζουν άμυνες. Παίζει ο Λάκφορτ συνέχεια. Αυτός ο Λάκφορτ τι τόσο πολύ σ' αρέσει. Πρώτο σκόρερ τα τελευταία 10 χρόνια στην Ευρωλίγκα είναι και στον Παναθηναϊκό βάζει 6 πόντους μεσόωρο. Από την εποχή που ήμασταν στα αγρίες και φιλίες και φωνάζαμε ασπρακόκκινα κίτρινα που λέτε το πήρατε χαμπάρι μας τα πρωταθλητές, χιλιά άτομα. Και το ταλιράκι το θυμάσαι, το ταλιράκι πήγαμε, 5.000 άτομα. Ναι, σε λες πρωταθλήματος. Μετά το μάτς με το Φασούλα ήταν αυτό. Αυτό ήταν παραλή... το μεγαλύτερο ξύλο που έχουν φάει παοξίδες ποτέ. Δεν φάγαμε, ήμουν μέσα. Ποτέ. Δεν φάγαμε. Δεν φάγαμε, όχι στα Τραμπ, όσα λένε. Όχι ρε, ίσα ίσα πήγαμε αέρα. Ίσα ίσα τους βάλαμε και στη μέση στην Ποσειδόνος. Ναι, ναι. Αυτοί που πήγαμε στην πέσου, τους βάλαμε στην πέσου. Από αστυνομικούς δεν φάγατε μάπες. Όχι. Μα ήταν τόσος κόσμος, δεν μας ακούμπουσε κανείς. Αυτό που πήγαν κάποιοι μέσα στην τέτοια ήταν με την αστυνομία. Που πήγαν κάποιοι στο λιμάνι και έλεγαν το λιμάνι είναι βαθύ και τέτοια. Με την αστυνομία έγινε το σκηνικό. Ναι, με την αστυνομία, όχι με... Και εκεί τι μας κάνανε, μας χωρίσανε. Δεν ήμασταν όλοι μαζί, μας πάσανε. Ναι, γιατί αν ήμασταν όλοι μαζί. Κοιτάξτε, πολύ πράγμα στο γήπεδο μέσα. Εγώ θυμάμαι τον πρώτο από τα καλύτερα μου παιχνίδια που έχω δει, βέβαια, στο Αλεξάνδριο. Με την επιστροφή επάνω εδώ Φασούλα, ναι, μετά ναι. Την προδοσία, ας πούμε, αυτός ο τύπος που μας έχει μείνει. Δηλαδή, εγώ παιδιά κάνω ντους, ακόμα και σήμερα, κασυναίσθητα τραγουδάω. Φασούλα, Φασούλα και τα λοιπά, ας πούμε. Φασούλα που στην περίοδο και τα λοιπά. Αυτά τα γνωστά, ας πούμε, τα ποιηματάκια. Ασυναίσθητα, μου βγαίνει από μόνο, τη γλώσσα πάει. Έτσι. Εμένα μου βγαίνει κάτι, εμένα μου βγαίνει το ψυχαλίζει, ψυχαλίζει, δεν πάω παρά. Αλλά αυτό το αγουδάω συνήθως στο μπάνιο ή το με το Χατζηπαναγή. Μου έχει κολλήσει και εκείνο. Όχι ότι είχα κάτι με το Χατζηπαναγή, ίσα ίσα το θεωρώ top παίχτη στη χώρα μας. Απλά ήταν τόσο καφρίλα να βρει τον Χατζηπαναγή που μ' άρεσε. Ναι, όχι. Κατάλαβες. Τραγικό. Να βρει τον Χατζηπαναγή, δηλαδή. Να είναι τελείω. Αυτό είναι. Αυτό είναι όμως, φίλε. Δηλαδή, πραγματικά, όντως, ρε φίλε, είναι ο πιο συμπαθής άνθρωπος που έχει βγει ποτέ. Άκακος, παιχτάρα. Και βγάλαμε σύνθημα για αυτό. Δηλαδή, πόσο καφρίλα. Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό του Πάου. Δεν το ξέρω καν αυτό το. Δεν το πω στο διάλειμμα. Αλλά αυτό το παιχνίδι, παιδιά με το Φασούλα. Ήταν απίστευτο. Ναι, είχαν, πολύ... Αφού θυμάμαι τους γάβρους που είχαν έρθει, θυμάστε, ήταν πόσοι, 200-300. Τι σωστό, και ήταν όλοι. Ήταν και καλοί. Ποια ήταν που τους βάλαν στη μέση. Στη μέση του μεταλλάκι. Και μας παρακαλούσαν. Πρέπει να άλλαξα. Ξέρεις τι κλειδί έφαγα εκείνη τη μέρα εγώ. Τι κλειδί έφαγε, δεν έχουμε σπάσει τέσσερις τέτοιες. Όχι, πετάγανε στον Ολυμπιακό και ερχόταν απάνω μας. Ξέρω εγώ. Εμείς τα πετάγαμε. Ξαφνικά βρίσκω. Όχι, βρίσκω, είναι στα πόδια μου. Αυτό που ανεβαίνει, που κάνει το ριβασιά και του κρύβει. Ναι. Τέτοιο βαρύ. Πώ να σου το κεφάλι, σου ανοίξει. Τέσσερα στρώματα πλακάκια έφευγε στην τουαλέτα εκείνη τη μέρα. Εγώ θυμάμαι το πάτησα το πόδι μου στη Θεσσαλονίκη, βρίσκω φίλο και μου λέει με ενθουσιασμό, μεγάλη χαρά, α πούμε, σαν να μόλι γεννήθηκε. Ότι έχουμε περάσει, μου λέει, 10-12 αυγά είναι μέσα. Λέω, έχουμε κανονίσει 10-12 αυγά. Έγινε χαμό. Ωραίο παιχνίδι. Ωραίο παιχνίδι, φίλε.
Ωραία. Αυτά μένουνε, φίλε. Mm. Αλλά το μπάσκετ τότε δεν έχει την έγκλη τότε που καρδιόμαστε. Εμείς εκεί είναι ένα πρόβλημα. Σταμάτησε ο Γιαννούλης και δεν ενδιαφέρει το κόσμο. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Ωραία, ο Μαλλιάς είναι μαζί μας που κουρεύει το Γιαννούλη. Ο Μαλλιάς, τα σπα πριβέ είναι που τρίβουν το Γιαννούλη. Ναι. Εντάξει. Από όλα αυτή η κοπέλα σκάσε εκεί πέρα και λέει: όχι, ρε. Ήρθε το ζών. Τρίβει 2-5. Ήρθε το κορμί, λένε. Τι τώρα πάω εγώ. Μισή δουλειά. Πάει ο Κόλκα στο σπα και δεν μπορεί να γυρίσει με την κοιλιά κάτω. Πώς θα τον μπρούμητα. Πώς θα, αφού έχει ειδικό κρεβάτι. Έχει φωτίσει ο. Με λακκούβα. Με γούρνα. Όπως το λέει στην καρδίτσα. Και για τη διασκέδασή μας στο Χρώμα Μπαρ με το καμπακάκι μεθαύριο την Κυριακή για κάθε Πέμπτη και όλες τις Πέμπτες μέχρι το καλοκαίρι ο Βασίλης ο Δήμος, ο Βασιλιάς. Πάμε στο διάλειμμα. 9 πόντους ο Ολυμπιακός. Βιάζεται πολύ ο Παναθηναϊκός και άμα χάσει ο Παναθηναϊκός 2.45 δίνει Παναθηναϊκό, να το βάλω. Βάλτο, δεν είναι απόλυτη κυριαρχία του Ολυμπιακού. Απλώς είναι ότι βιάζεται ο Παναθηναϊκός πάρα πολύ, κάνει τις επιθέσεις μέσα σε 10-12 δευτερόλεπτα, ενώ ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός εμένα μου αρέσει, αλλά θα παίξει ο Παναθηναϊκός γιατί είναι δηλαδή εξάστερος. Εντάξει, εξάστερος, το ένα τάστερ, ξέρεις. Βάζουμε 20 ευρώ, θα κάνουμε 50. Ή χάσαμε 20 ευρώ. Ναι, θέλει 1.50 για να τελειώσει το ημίχρονο. Από 2-3 και 35-44 σημαίνει ότι δεν υπάρχει άμυνα, άρα. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού έχει κάτι να πει μέσα στα αποδυτήρια. Αρχίζει να τους βρίζει, να τους λέει ότι δεν παίζει κανένα άμυνα. Το κάθομα του ζώων. Φάουλ ήταν. Φάουλ ήταν, εντάξει. Απλά... Εγώ ας πούμε ποτέ δεν έχασε τέτοιο κάρφωμα. Και είναι και μαύρος που πηδάνε. Ο Αγωστόπουλος ήταν εδώ προχτές στο Κολωνάκι. Όχι, τώρα το λέω σαν παράδειγμα. Αν δεις άνθρωπο, ας πούμε, δηλαδή άμα δεις έναν άνθρωπο που είναι 55-60 χρονών, έτσι, και τον δεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε κόκκινη Harley, με κόκκινο δερμάτινο εφαρμοστό παντελόνι και αντίστοιχο outlook, ας πούμε, εξαντρίκ που λέμε. Δεν σου κάθε κάπως μυστήρια. Είναι λίγο τραβηγμένο. Έτσι, δεν λες. Μάλιστα, ότι... είναι σαν μια τραβηγμένη προσπάθεια να δημιουργήσει τάση, όπως έκανε βέβαια με την Ιμάκο. Ακριβώς. Τα κατάφερε γιατί τότε όλος ο λαός ήταν ψωνισμένος. Ναι. Αλλά τώρα... Έπεσαν πολλές στόγγες εκεί. Εγώ έχω να παίρνω, έξω το στάρικα. Ναι. Δεν τα κυνήγησε βέβαια ποτέ. Κλάφτα. Όχι, μα ούτως δεν τα κυνήγησε καν. Και εμείς από το Μέγκα έχουμε να παίρνουμε καλή νύχτα ζωή. Το Μέγκα για ποια σειρά? Για πολλές σειρές. Για πολλές σειρές. Αλλά δεν είναι αυτά. Και επαναλήψεις, ρε φίλε, ξέρεις ποσά λεφτά παίρνεις από τις επαναλήψεις. Δηλαδή αυτός που παίζει τώρα τη ρε παίρνει ακόμα λεφτά. Πλάκα κάνεις. Η Ράντου, η οποία έχει κάνει στον Αντένα αυτή τη τυχερία, ας πούμε, 500.000 σύριαλ, πρέπει να καθαρίζει το χρόνο 10.000, ας πούμε. Εξτράψει επαναλήψεις. Τι λες, ρε φίλε. Έτσι είναι. Ωραίο είναι αυτό. Βέβαια. Να βγάζουμε κι εμείς εκπομπές μετά από χρόνια να. Το Μέγκα πια δεν είναι. Αυτά τα έχει, ξέρεις. Πιστόλι. Πιστόλι. Ναι. Κρίμα γι' αυτό όμως. Πήγε αυτές, το πάλι ο πρόεδρος Ανδρέα και πήγε ο Μαρινάκης. Τι θέλω να σου πω, αυτοί που οι ξένες οι σειρές, κάτι πολύ μικρά, δηλαδή που αγωνίζουν κάτι Τούρκια, ξέρω εγώ, κάτι Βραζιλιάνικα, είναι τόσο φτηνά όσο ακούγονται. Ναι, είναι. Για πες μου λίγο ένα νούμερο. Δεν έχω τα ιδέα τα ποσά, αλλά φαντάζομαι θα είναι μια αναλογία, ξέρω εγώ, 1-10, ας πούμε. Μιλάμε για την αναλογία. Ναι. Δηλαδή μια σειρά, τις καλές εποχές, μπορεί να κόστιζε, ας πούμε, το επεισόδιο, ξέρω εγώ, 50.000, ας πούμε. Και τώρα αγοράζω και τα τουρκικά. Και τώρα το αγοράζω το τουρκικό 50 φάπαξ όλο. 50.000, ναι, δεν ξέρω, λέω τώρα εικονικά, έτσι. Αλλά ένα μιλάμε για ψυχολογία. Ποια σειρά θυμόμαστε, την Καρολίνα, μία που βάζει πλαστικά βυζιά, μια τέτοια, την θυμάστε, κολοφιανή σειρά, που παίζει αργά το βράδυ. TV Μακεδονία. Όχι TV Μακεδονία, νομίζω στο Sky πρέπει να ήταν. Κάτι μου λέει. Καρολίνα. Και όλο το σκηνικό ήταν θα βάλει βυζιά αυτή και η γυναίκα συζητούσε. Θα βάλει βυζιά, δεν έβαλε βυζιά. Έβαλε βυζιά, πω έβαλε βυζιά. Και τι είναι αυτό, και τι δρόμο παίρνει η Καρολίνα. Η Καρολίνα ήταν ένα άγριο. Δηλαδή... Νομίζω ότι ξαναναφέρει αυτό. Δηλαδή, σε απασχολεί στο δίλημα τη Καρολίνα. Η Καρολίνα, φίλε. Είναι η Καρολίνα. Παίξαμε, ωραία, αφού έβαλε τρίποντο ο Καλάθης, αλλά κάναμε καλή επένδυση στα λεφτά. Είναι καλό ηρωνό αυτό. Στου 5 διαφορά. Η Καρολίνα ήταν, με έχει σημαδέψει, φίλε. Ήταν η μοναδική σειρά που με έκανε να την βλέπω. Δεν βλέπω σειρές. Εγώ έβλεπα τώρα μου και γοητεία στην Καρδίτσα, όπου μεγάλωσα. Εντάξει, εκεί ούτως ή άλλως έχει και αρκετές μπρουκ. Μπέρβερι Χίλς δεν έβλεπες, αγόρι μου. Μπέρβερι Χίλς έβλεπα. Έβλεπα όταν είμαστε στο ΠΑΟΚ κάθε μεσημέρι. Έβλεπα αυτό και μετά κοιμόμουν μισή ωρίτσα για να πάω το απόγευμα στην προπόνηση.
Και έτσι δημιουργήθηκαν, Ανδρέα μου, οι παρέες. Ο μύθος. Οι παρέες που λένε τα έφτιαξα εγώ με αυτήν, τα χάλασε με αυτήν και τα έφτιαξα με τον άλλον. Όλοι μαζί στο μεταξύ. Αυτό πώς γίνεται, ρε φίλε? Εντάξει, μωρέ, πώς γίνεται. Εσύ το έχεις ζήσει αυτό? Εγώ? Ναι. Με ποια παρέα? Με μια από τις παρέες. Με όλες. Σοβαρά μιλάς? Ναι, ρε, να τα είχε με σένα μία και μετά τα έφτιαξε με τον κολλητό. Δεν ακριβώς, δεν τα είχαμε. Αλλά έβαζες. Έπεφτε καραμασίστ. Το γνωστό. Άστε σα είστε. Τι? Να έχει επιλογή αυτή. Και να πει φύγε εσύ ή ένα εσύ. Επιλογές δεν υπήρχαν. Στην ηλικία 20 με 35 δεν υπήρχαν επιλογές. Από άλλον. Εμείς κάναμε τις επιλογές μας. Και οι μετά αθλητές. Γίνεται βετεράνοι του αθλήματος και τόσο πουλάνε τρέλα τα κομμενάκια. Και τώρα έρχονται τα κομμενάκια και λένε ποιο είσαι εσύ και τι είσαι εσύ. Και ρωτά πόσο χρόνο είσαι και άμα σου πει και κοντά στα 20, λες τη μαμά πώς τη λένε. Σου λέει, ω, Θέκλα. Α, τη Θέκλα. Όταν ήμουν εγώ 20, αυτή ήταν 30. Θυμάσαι, αρβες είναι. Άσυ, μέσα. Μην ευρειάσαι, παιδιά. Αλλά με ευγενικό ύφος. Δεν έχει. Να σου πω τη μαμά σου πώς τη λένε. Ευγενικό ύφος. Όχι, ξέρεις τι. Το πλάκα έχει ο Ρετζιάς. Ξέρεις τι θα λέμε τώρα, λέει, τα κούτσκα, τα κούτσκα είναι πιτσιρίκες. Πώς, λέει, για να μην εκτεθούμε. Πώς ρε ευθύμη, πώς να το πούμε για να μην εκτεθούμε, πώς γίνεται αυτό. Θα λέμε γρήγορα, τι νου εσύ, όπως λες την καρδίτσα και σε τρέκα, τι νου εσύ, άμα το πιάσαν, το πιάσαν, άμα το πιάσαν, το αλλάζουμε συζήτηση. Εντάξει, το θέμα είναι ότι πλέον και οι μαμάδες ήταν, δουλεύαν καλά. Τα πήραν τα ένσημα. Τα πήραν τα ένσημα, εντάξει, οικογένεια αυτά. Εκεί στην επαρχία πρέπει να δουλεύει πολύ πάντως αυτό το κομπολόι. Το λέω μεταφορικά, το ερωτικό κομπολόι, ας πούμε. Δουλεύει. Το ποδήλατο. 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 Εντάξει, το πήγε πιο καλή τεχνική αύριο, όσο πιο αθλητική, είδε. Ναι, ποδήλατο. Ναι, ναι. Εγώ το λέω ωραία, τσουκολιά, ποιος θα προποδεί. Τρελά, τρελά, παλιωμάρι. Ντρέπεσαι. Δεν χρησιμοποιεί τις λέξεις. Τέτοιες λέξεις δεν έχουμε. Μας έχει κάποιο επίπεδο εδώ πέρα. Πτυχίουχος, είναι πτυχίο, πες. Δεν ξέρω αν είσαι νόμα. Έχω δει τη φωτογραφία, μπορεί να έχω κάνει και like. Τώρα ήρθε και το καινούριο. Τι, μεταπτυχιακό. Πάπυρος, πώς λένε αυτό. Πάπυρος Λαρούς. Ε, τι. Αυτό το καλλιτεχνικό. Κάτσε το κορνιζόσο τώρα. Πήγαμε στη δημοσία του, γελούσε το σύμπαν. Δεν μπορείς να φανταστείς τι έγινε. Έχουνε, τώρα είναι τα καημένα τα κοριτσάκια, ντύνονται ρε φίλε, λες και θα πάνε για υπερπαραγωγή, ναι, πορνό, της Vivid στο top 5, όλα. Και πάει και κερδίζει τις εντυπώσεις, το μοσχάρι, τους κόβει το όνειρο. Εκεί πέρα βγαίναν όλοι οι καθηγητές και αυτή η φωτογραφία μαζί του, δεν τρέπεσε λίγο το κοριτσάκι. Οι καθηγητές με τραβάγανε. Ναι, κοριτσάκι. Και μη τους ρε φίλε. Ναι, το κοριτσάκι το σκέφτεσαι ρε. Που μου λέει, άλλα εδώ κάθομαι εγώ, πιάσε δεξιά τη λόγω, έτσι, μετά. Κάθεσαι εσύ, που κάθεσαι εσύ. Σου είπε έτσι. Στο πέναλτι ακριβώς. Λέει εδώ κάθομαι εγώ. Είπες Google, δεν με. Όχι, τη λέω είμαι καθηγητής. Τσακ, χεσμεντέ, πήγε δίπλα. Πήγε από πίσω, όχι δίπλα. Έτσι είπες. Καλή τρίπλα. Εντάξει, όταν πήγαινα, όταν πρώτο πήγα, όταν ξαναθυμήθηκα να πάω και πήγα, με πιάνανε οι καθηγητές. Α, θα είσαι στο μάθημα και θα δείξεις τα παιδιά. Λέω ναι, ναι. Τι να δείξεις, Κολύμπη? Που έκανες διαγωνισμό με τον άλλον, τον. Έκανε διαγωνισμό στο Κολύμπη με ένα παιδί Παραολυμπιονίκη. Και του έδωσε ο Παραολυμπιονίκης 5 δευτερόλεπτα. Τι γιατί, γιατί έχω site. Δεν το ξέρω το site μου. Το ξέρω το site. gpavlapoint.gr. Το ξέρουμε. Για τον Παραολυμπιονίκη δεν κατάλαβα. Είναι ένας Παραολυμπιονίκης, ο Μπάμπης ο Ταϊγανίδης, ο οποίος έχει 10 Ολυμπιακά μετάλλια. Και βάζει στοίχημα ο Γιαννούλης. Και τον κάνω μια ωραία συνέντευξη. Δεν βάζω στοίχημα, μην είσαι γελίος. Τον έκανα μια συνέντευξη. Ναι, τον έκανα συνέντευξη. Ένα σπουδαίο αθλητή με ένα σπουδαίο αθλητή. Ναι. Και λέω, έλα να μιλήσουμε. Okay. Και το λέω, φέρνω και τα μετάλλια. Τα τελευταία πήρε ένα χρυσό και ένα, σημαίνιο, και ένα χαλκινό. Τα δύο τελευταία του μετάλλια από την Ολυμπιάδα. Και λέω, βάλουμε και μια κόντρα. Mm-hmm. Ωραία, το λέω. Πόσο μου χαρίζεις? Μου λέει αυτό 5 δευτερόλεπτα σε χαρίζω. Σε 25 πισίνα. Εντάξει. Το πιες μέχρι εδώ. Ναι, ναι. Με χαρίζει 5 δευτερόλεπτα. Συν 5 handicap. Σφυρίζει ο τύπος που έχουμε εκεί. Με το που φεύγω, μετά από 2 δευτερόλεπτα πηδάει αυτός μέσα. Τον τρώει. Δεν πήδηξε μετά από 5, άρα κέρδισα. Τον τρώει, τον τρώει. Τον τρώει ο Παραολυμπιονίκης. Ωραία, ναι, ναι. Άρα κέρδισα.
Τι μου λες, τι με κράζεις εσύ, ότι σε κράζω, δεν με ενδιαφέρει το μεταπήδηξε 2 δευτερόλεπτα αντί για 5. Ναι. Έχασε, τέλος. Το ότι βούτυξες στην ολίδα 8 και βγήκε στην ολίδα 6, να μην το πούμε. Δεν έχει σημασία. Σε τι στυλ, παρακαλώ. Ελεύθερο, ρε. Ελεύθερο. Βγήκε στην ολίδα. Βγήκε σε άλλη πισίνα, βγήκε. Βγήκε στην παλιά πισίνα, βγήκε. Κάτσε. Δεν κάνει μακροβούτη και βγήκε σε άλλο. Ναι, αλλά κέρδισα. Γιατί κάει και ο άλλο. Πώς γίνεται αυτό. Μέσα στο YouTube να δεις. Είδα το βίντεο και δεν το πίστευα. Το έβαλα πίσω ξανά, αλλά δεν μπορεί να έχει κάνει τέτοιο πράγμα. Αλλά με έφαγε. Βούτυξε στην 8. Πήδηξε τα 2 δευτερόλεπτα. Και βγήκε στην 7. Είναι 2 μέτρα. Ωραία, κάνε μια ευθεία. Τώρα τι έργο έβλεπε εκεί πέρα, πώς το έβλεπε ότι είναι όλα ευθεία. Αγχώθηκε κιόλας γιατί όλος είναι γρήγορος στην ιστορία, λέει. Και πήρε στροφή. Πήρε στροφή κανονικά. Ρε τι ζούμε, ρε φίλε. Γεια σου, ρε τρέχεια. Γεια σου. Τον ακούσαμε το μονόλογο σου όταν πηγαίναμε τις προάλλες. Τι γλυκό που είσαι. Πηγές. Πηγές. Ερχόμαστε το... να μας πεις στο διάλειμμα τι έγινε. Έλα. Live. Τα αγαπημένα σου σύριαλ του Γιαλούνι, του Γιαλούνι, ξέρεις ποιο ήταν. Ποιο. Χουάνα η Παρθένα. Χουάνα η Παρθένα. Το μαλάκι. Μιλάγκος η αντίθεση. Μιλάγκος η αντίθεση, το θυμάμαι σε άλλο τσόλι. Πού τα βρίσκουν αυτά. Τα βρίσκουν αυτά που κοντοπουτάνε. Αυτή η Καρολίνα, εμένα μ' αρρώστενε. Μ' αρρώστενε. Δηλαδή θα μπούμε στην τηλεόραση και... Και πότισμα. Και πότισμα. Δεν είναι, με αρρώστενε. Και αυτή η Μιλάγκος η αντίθεση ήταν τσόλι. Μαρία η άσχημη. Μαρία η άσχημη, όχι. Η Βασιλιαράκια, τίποτα έτσι. Μαρία η άσχημη, δε, πρώτο δεν ήταν άσχημη. Αυτές οι Λατίνες που τις βρίσκουν. Αυτές, ναι. Αυτές είναι, φίλε. Πάντως τα κορυφαία σειριάλ είναι τα τουρκικά. Για να ξέρεις, επειδή είδα κανένα δυο. Άμα γίνονται στα ελληνικά και στα βραζιλιάνικα λίγοι. Πώς το λένε. Τσόντα. Όχι τσόντα, δεν έχει τέτοια τσόντα στην Τουρκία. Πλοκή. Εμπλοκή και αυτά. Πλοκή και τέτοια. Τα τουρκικά έχει ανά τρία λεπτά. Ανά τρία λεπτά. Ανατροπές συνεχώς. Ανατροπές. Και πού τους βρίσκουν και τις ωραίες και τους ωραίους. Εγώ έχω πάει 100 φορές στην Τουρκία, ούτε μια ωραία γκόμενα δεν είδα. Ωραίος έχεις δει. Ούτε ωραίος. Αυτό είναι περίεργο. Εγώ ας πούμε. Δεν μπορώ να πω ρε. Δηλαδή μπορώ να πεις για κάποιον ότι εντάξει, ξέρεις ότι οκ, okay, είναι. Αλλά δεν μπορώ να πω ωραίος άντρας. Ναι. Μπορείς, μπορεί να το πεις. Όχι, αν. Κοίτα, ο τύπος δεν μπορώ να το καταλάβω. Ναι, ο τύπος. Δηλαδή θα αγωγητευτώ από ωραίο άτομο, ας πούμε. Ναι, άρα, ωραίος. Καταλαβαίνεις. Δεν μπορώ να πεις ωραίος άντρας. Δηλαδή κάτι ωραίος, κάτι στόκους. Γιατί στην Τουρκία είναι όλοι κοντοί, μαυριδεροί. Με μουστάκι. Ναι, με μουστάκι. Σαν το μηνό της αυγής, το πιο κοντό στρούμφ. Αυτό. Ναι, είναι λίγο τραγική. Πού βρίσκουν κάτι ξανθούς, κάτι τέτοιος. Κάτι... Παράλια δουλεύουν. Παράλια Μικράς Ασίας. Πρέπει να σφήνωσε εκεί στα 400 χρόνια. Εκεί είναι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τώρα... Του... Το Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ναι. Πιο μετά, ρε. Καταγωγή εδώ. Καταγωγή. Αυτή έχουμε. Αυτή έχουμε, φίλε. Γι' αυτό είμαι ξανθός με πράσινα μάτια. Εσύ. Αν δεν το βλέπεις, έχεις πρόβλημα. Μικρός μου ξανθός με πράσινα μάτια. Προχθές τι ήσουν. Α, Μέγας Αλέξανδρος. Για κάτσε προφίλ. Δες με προφίλ, βρε καγκιόζη και θυμίζει το κατοστάρικο. Το κέρμα. Το κέρμα, δεν είμαι ίδιος. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Ναι, ναι, πού, όλο ίδιος. Θες να γίνεις όφου κεφάλας. Να με καβαλήσεις. Να πάω σε καμιά κόμμα να της πω, αγάπη μου, δεν σου θυμίζω το Μεγάλο Αλέξανδρο. Πέτη Μαγκίνα, νομαλάρα. Πολύ φίλοι, πολύ καλό άτομο. Και αυτή και ο Μάζης, ο Δημήτρης, πολίστας. Πολίστας, ο άντρας. Σπουδαίο παιδί. Το μαγαζί το κάνει, το δώσανε. Ναι, το έχουν αλλάξει χέρια τώρα. Το έχουν δώσει. Ναι. Και ο άλλος, ο δικός μας τι κάνει. Ο δικός μας εδώ είναι. Α, στο σκουλίκι. Δεν σκουλίκι, λέω. Α, ο άλλος έχει πάει στη Μύκονο, έχει ανοίξει μαγαζί στη Μύκονο. Ποιο? Δεν ξέρω πώς το λένε. Εδώ ήταν προχθές στη Θεσσαλονίκη ήταν. Τον Ανδρέα. Α, ναι. Πού το ξέρει τον Ανδρέα, ρε. Τον Ανδρέα. Το ξέρει τον Ανδρέα. Τι λες, με φίλε το Ρετζιά και τα λοιπά. Ναι. Με μπαμπά. Μπαμπά του ήταν στον Πάο. Ο Ανδρέας Τσολακίδης. Όταν τραυματιζόμασταν, επειδή ήταν πολύ αυτός και γυμναστής, μας έκανε αποθεραπεία. Α, ο Ανδρέας έκανε αποθεραπεία. Τι το λέγανε στην Νικτίνου. Πώς το λέγανε στην Νικτίνου. Στην Νικτίνου στον πρώτο όροφο του μαγαζί που είχε ο Γαλανός. Το τέτοιο, ρε. Το ροκάδικο λες. Στον πρώτο όροφο, στην Νικτίνου. Ναι, κόλλησα τώρα, εντάξει, ναι. Εκεί μέσα, ήταν μπάρμαν. Κάναμε το μεσημέρι από θεραπεία. Και το βράδυ από θεραπεία. Το βράδυ ξανά από θεραπεία. Ναι, τον Ανδρέα, στην Αθήνα που άνοιξαν στο Κολωνάκι. Ναι, στη Σκουφά. Πώς το λέγανε. Πασπαρτού. Ο Μάζης που είπες πριν, φοβερός αθλητής. Φοβερός αθλητής. Έχει πάει σε 5 Ολυμπιάδες. Και εξαιρετικό παιδί, παιδιά. Εντάξει, αυτός είναι.
Δηλαδή εκεί εκτίμησα τον αθλητή. Ο αθλητής, ας πούμε, που έχει μια προσωπικότητα, ρε παιδί μου, η οποία είναι straight, πώς το λένε, ξέρεις. Ήσυχος, πολύ αυτός. Και μάγκας. Μάγκας αληθινός, ας πούμε. Αλλά μου είχε πει. Βουλιαγμένη. Όχι, Ολυμπιακό δεν έπαιξε ποτέ. Πήγε στο γυναικείο, έγινε διευθυντής, τεχνικός διευθυντής στο γυναικείο πόλο του Ολυμπιακού για λίγα χρόνια. Αφού τελείωσε. Α, σαν αθλητής δεν είναι. Σαν αθλητής ποτέ. Γι' αυτό είναι τι πάρα. Βέβαια. Δεν πήγε. Έχουμε αυτό. Γλίτωσε, φίλε. Εννοείται. Όχι σαν κάποιου που υπέγραψαν και τελικά δεν πήγανε. Ε. Τι ρε. Είπα, όχι σαν κάποιου που υπέγραψαν και τελικά δεν πήγανε. Αυτό. Ναι, του κοροϊδέψαν. Του κοροϊδέψαν, δεν πήγαν. Τι είχε να νόσου να όταν έμαθε ότι ο Γιάννη υπέγραψε τον Άρη. Δεν τα κάνω. Είμαι καλεσμένο. Για αποτοξίνωση σταμάτησα να ασχολούμαι για τρεις, ίσως και για έξι μήνες με τον αθλητισμό. για να μην χάσω τα ιδεώδη μου, τις αξίες μου. Κατάλαβε. Αυτή την οπιαστική σεζόν για την ψυχοσύνθεση μας. Δεν είχαμε πάρει και ποιον είχαμε πάρει. Ποιον είχαμε πάρει αυτόν τον. Από τον Άρη. Τον Αγγελίδη και τον άλλον, το Σάρι Πεντάρι, με το τατουαζάκι. Όχι, με αυτόν τον τατουαζάκι. Που είχε κάνει ένα γελίο τατουαζάκι. Ο Ντίνος Αγγελίδης. Όχι, ρε. Ο Αγγελίδης ήταν ο Αγγελίδης. Δελφινάκι. Δυόμιση μέτρα και είχε ένα δελφινάκι. Είχε αυτό. Μου κάνει πάντα ενάμιση πόντο. Ενάμιση πόντο. Τατουάζ. Τώρα μου σκάσε φλασιά. Ήθελα να σου στείλω μήνυμα χθες που άκουγα τη μετάδοση του αγώνα στον ΟΤΕ και έλεγε αυτό ο ρεπόρτερ το Γκαντουρί. Καντούρι, στο έλεγε κανένας. Ρε τρελάθηκα. Τρελάθηκε το μεσημέρι. Ρε τρελάθηκα ρε. Λέω καντεμιά. Λέω καντεμιά. Κάλες έτσι την εκπομπή. Μα μου κόλλησε, δεν μπορούσα τώρα. Καντούρι και καντούρι, δηλαδή σαν να σου έλεγε εξής. Καλή, επειδή ο Παλοπαρίνη έχει ιταλική τέτοια, θεωρεί ότι ξέρει αυτός. Αυτό το λέμε καντούρι ρε εσύ, Ανδρέα. Αφού η Μαροκινή είναι γαλλοτραφής, τι καντούρι ρε εσύ, ας πούμε. Γιατί φάγαμε το παλούρι γι' αυτό. Ναι. Στο γλου γλου. Με το καρέ 40 χρόνια μας έχει φάει την ψυχή. Αυτή είναι το πιο δυνατό. Αυτή ποια είναι. Αυτή είναι το πιο δυνατό στο Μάιστραλε Ροξ. Δεξί μπακ είναι αυτή, ρε Γιάννη. Τι είναι αυτό. Αυτό είναι το πιο καλό εργαλείο. Τι είναι συνοδό. Τι είναι συνοδό. Ναι, ρε. Δείτε αυτά να βλέπουν τα παιδιά μας τέτοια πράγματα. Τι να μαθαίνουν. Και άλλοι σερβιτόροι εκεί που έχουν από δίπλα να κομπάρσει. Αυτό τι είναι τώρα, δάσκαλο. Χορευτή. Και αυτή τι είναι. Είναι κοπέλα που έχει στυλ. Που δίνει στυλ. Ναι. Σε αρέσουν αυτά τα πέτσινα, Γιάννη. Είμαι, απ' όλα είμαι. Βασικά του αρέσουν τα χωρίς ρούχα. Βασικά μου αρέσουν οι γυναίκες με καμπύλες. Ενώ τι κάνει. Θα συμφωνήσω. Λες να γίνει. Ο Κόλκας, πάρε εδώ την κάλτσα που έχει μαύρη. Αυτό το στυλ το μοντελέ, το στέκα, δεν μου λέει. Δεν πειράζει παιδιά, να σημαίνει υπάρχει. Ο αντρικός κόλος, η γυναίκα, βασικά πράγματα. Αντρικός κόλος, σου λέει ο άλλος, αου. Εσύ αντρικός κόλος, ας πούμε. Ναι, δεν μιλάμε για στέκα-στέκα, αλλά φίλε δεν μπορεί να είναι και φακλανοειδές. Όχι, όχι. Κιμ Καρντάσιον. Όχι, αλίμονο. Ωραία, να πλησιάζει τη χέστα και να φεύγει χέστα. Καμία σχέση. Αυτή είναι η αλήθεια. Γυναίκα, φίλε. Εσύ, γυναίκα, καμπύλη. Ωραία, θες την καμπύλη. Αλλά άμα ξεφύγει. Άμα, ξεφύγει, άμα δεν έχει καμπύλες, ναι. Δεν κάνει. Συμφωνώ απόλυτα. Υπάρχουν οι γιατροί, ο Γιώργος Σιβλιάδης, πας. Θα πληρώσεις. Είδα δύο τις δουλειές του. Εκτιμητής εργοτέχνης. Για πες με Σταύρο μου. Είδα τις δουλειές του σε μικρά νούμερα. Δεν πήγε στο 5-6. Ήταν στο 2-3 δούλεψε. Κάτω από 4 δεν δουλεύει. Άνοιξε το μωρί για μου. Μην βρίζεις τον αέρα. Άνοιξε το μωρί πατσαβούλα. Αυτό ήταν περπάτημα. Σαν να δουλεύεις την... Πώς το λένε. Στον Κηφισό, στο Νατάσα. Το γνωστό κολάδικο. Τι με κοίταξε, το ξέρεις. Νατάσα. Εκτέθηκες, δεν τα ξέρουμε σε αυτά τα πράγματα. Ναι. Σοβαρή. Όπα, έρχονται τα μηνύματα. Απειλητικά. Τι μηνύματα. Πέτσινο. Τι. Πήγαινα να αλλάξεις. Σήμερα το πεις αυτό, ρε. Όχι. Να ξέρω, ραδιόφωνο κάνουμε, δεν κάνουμε τηλεόραση. Να καταλαβαίνει ο κόσμος. Ωραία, πήγε 10. Φώναξε τον Τρέγε να μας πει τι. Πήγε. Ανδρέα μου, η πόρτα του στούντιο είναι ανοιχτή για σένα πάντα. Όταν θα αποφασίσεις να σταθεροποιηθείς στη Θεσσαλονίκη και να αλλάξουμε επίπεδο στο θέατρο και το κινηματογράφο, βασικά θα κάνουμε σε μια φάση. Εγώ θα βρω 100.000. Αυτό είναι το νούμερο που χρειαζόμαστε για την ταινία. Δούλεψε το εσύ. Εδώ πάνε οι άλλοι στον Ιβάν, του πάει ο άλλος κατά κιμετζέ δώρο και φεύγει με 200. Ωραία. Ναι, αν του πάμε ένα σενάριο κι εμείς.
Εντάξει. Α, σε μάθαμε από γνωστό σκηνοθέτη ότι ετοιμάζει ταινία για το ρωσοποντιακό δράμα και τσίμπησε ένα καλό ποσό. Τσίμπησε. Για να κάνει και σειρά και ταινία. Και σειρά. Οι μούφες. Και μούφες, σειρά. Έτσι. Ναι. Και σειρά και ταινία. Πακέτο. Δύο σε ένα και καλά. Ναι. Κατάλαβες. Έγινε η δάγκα. Εννοείται. Για να τη φάμε τη δάγκα. Θα τα πούμε εκτός αέρα αυτά. Όχι, ονόματα ηθοποιών για αυτά. Ψάχνονται αυτά. Ψάχνονται. Α, ψάχνονται. Να δω το Βαβακίδη σε σειρά να κλαίει, γιατί δεν έχει πολλούς. Ποιο? Το Βαβακίδη. Να το πει και πέναλτι, στην κόμμενα πέναλτι. Ανδρέα μου, τι να πω, τι μη μας φίλε, διασκεδάσαμε. Εγώ σας ακούω βράδια άπειρα, πραγματικά άπειρα βράδια, και εσάς και όλες τις εκπομπές με το Σταύρο πάντα, έτσι, κοινός παρανομαστής. Και είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ. Δηλαδή, οπότε, για μένα είναι σύνδεση, νήμα, όπως έλεγε, είχε πει μια φράση ο Σακιζόγλου, ο Άκης. Παρότι δεν μου αρέσουν πολύ αυτά που γράφει, γιατί είναι ειρηνικά. Ναι, δηλαδή, εσύ μα τρελαίνει. Δηλαδή, μετά από... Φαντάζομαι είμαστε και μία μέρα διαφορά. Αυτό είναι το φοβερό. Ναι, πώς δηλαδή, έχει φάει Λούκι και σου γράφει το ειρηνικό. Ότι ναι, και θα το βρούμε και το καλό και αυτά. Και τρελαίνεσαι, ξέρεις, το γυρνάει ακόμα χειρότερα. Είναι όταν έχει νεύρα και σου λέει: ηρέμησε. Γι' αυτό είναι. Είναι αυτό. Αυτό ηρέμησε. Όλα καλά. Πάνω απ' όλα, ξέρεις, σου λέει: είναι αυτό ο τύπο. Εκεί που δεν θε να έχει καθαρό μυαλό, εμφανίζει το άξιο καθαρό μυαλό. Αυτό ακριβώ. Που είχε πει την ωραία φράση ότι την μπάλα, ας πούμε, λέει, είναι ξέρεις, το νήμα με την παιδική μας ηλικία, είχε πει σε κάποια φάση. Είπα, πολύ ωραία φράση και ισχύει. Και για μένα είναι πάντα αυτό, ας πούμε, από τις ακούγες ένα Σταύρο, αλήθεια τώρα, ότι με συνδέει με κάτι συγκινούμε, ας πούμε, γιατί με συνδέει με τα παιδικά μου χρόνια, με τα ωραία χρόνια που περάσαμε, τα τραβήγματα, αθώα, αγνά, παοκτσίδικα. Έτσι, όμορφα. Ωραία. Όμορφα, όμορφα. Ωραία. Άντε, φιληθείτε κιόλας. Όχι, ρε φίλε, περιμένουμε τη δική σου με το δερμάτι να τα βγάλει ακόμα. Εσύ εδώ οι κοπέλες, ας πούμε, όμως πες το και στην αγάπη και στη... Δηλαδή, τι είναι αυτό με το μικρόφωνο, το έχουν γεμίσει. Εδώ έχουν γεμίσει κραγιόν. Πούδρα, γεμάτο είναι. Μην δούνε κάτι μητερό. Έχει ασπρίσει. Κατευθείαν, να το πάρεις. Δηλαδή, πού το κολλάς, τι κάνεις, ας πούμε, δεν καταλαβαίνω. Εντάξει, δεν είναι μόνο οι κοπέλες που έχουμε. Ωραία, όλες οι κοπέλες στο τρίπερο, όταν παιδιά πλησιάζουμε το μικρόφωνο, δεν το παίρνουμε στο στόμα. Εντάξει, και όταν έχετε make-up... Τόσο make-up πρωί-πρωί, το λέμε άνθρωποι, ας πούμε. Σαλονικές είναι. Ναι, είναι φοβερό αυτό. Σαλονικές. Γιατί είναι σοβά. Εγώ λέω, εγώ είμαι υπέρ. Είσαι υπέρ. Είναι πάντα βαμμένες, περιποιημένες. Περιποιημένες, συμφωνώ και 100%. Αλλά να βλέπεις νέα κοπέλα, γιατί... 23-25 ναι, χρονών. Ρε, φίλε, να είναι έτοιμη. Μα το δέρμα είναι να ωραίο. Είναι έτοιμη. Δηλαδή, περπατάς στον δρόμο τώρα, ρε παιδί μου, άμα μπορεί να δει κάποιον να ζαλιστεί. Ναι, ναι, αλλά γιατί να δεις αυτό το πράγμα, ρε, που είναι χτιστό για να μην δεις το φυσικό το ωραίο. Γιατί άμα είσαι 22-23-25, δεν χρειάζεσαι τώρα, ας πούμε, να βάλεις σοβά, εκτός αν έχεις φάει, ξέρω εγώ. Αν έχει πάθει, ας πούμε, ξέρω εγώ, ανεμοβλογιά, ας πούμε, και ισόβια ανεμοβλογιά και είσαι γεμάτος τρύπες, ξέρω εγώ. Άρχισε, ξέρω εγώ, ο Πέτρος Μάνταλος, με φυσικές. Τι ακμή ήταν αυτό, τα σπαγιέ. Όλη μέρα μπροστά στον καθρέφτη. Τίποτα, ρε, σου Κλεραζίλ, μια διαφήμιση δεν είχε, δεν παιδί, ας πούμε. Έχετε, βάλε ρε Ροτζέσκι ένα τώρα, άντε αγοράκι μου. Μειώσαμε, να πάρουμε και τα λεφτά μας. 10 και πήγε η ώρα. Περάσαμε ωραία, ευχαριστούμε Ανδρέα. Εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά. Κρόκας θα πάει για ύπνο. Εύκολα. Δεν μας πάει βόλτα. Αύριο μπουζούκια, όλοι μαζί. Κανονικά και με τον νόμο. Πάμε αύριο να μπουζούκια. Αύριο νομίζω, ούστρε, ούστρε σύχαμα. Δεν θα πάρει κανένα ριμπάουντ. Τι κάνεις, ρε Παπα-Νικολά, τι ζώα είναι κάνεις, αυτό. Το φάγαμε. Λάτς. Δεν έχουν πάρει ένα ριμπάουντ. Ναι, δεν έχουν πάρει ένα ριμπάουντ. Κλείνουμε. Τάσος Τρέγιας, ο Ντρούλινγκ είναι εδώ. Τι γίνεται. Όχι. Τον πλάκωσε ότι... όχι, με τον Τρούνινγκ είναι σε φάση ειρήνης. Ναι. Ωραία, άλλα πράγματα, πάμε να ενημερωθούμε στον εκτός αέρα τι έγινε.